Αργυρό Βάλβη. Γεια σου Χρήστο. Κτηνίατρος. Θα ήθελα, όχι. Ωραία. Εκτροφέας. American Staffordshire Terriers. Μάλιστα. Δεν είναι pitbull δηλαδή. Θα σας πω την ιστορία και θα καταλάβετε αν είναι pitbull. Ωραία. Είναι pitbull. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα American Staff ξεκίνησαν το 18 με 19ο αιώνα στην Αγγλία, όπου εκείνες τις εποχές, εκείνοι οι άνθρωποι, είχαν κάποια συγκεκριμένα άσχημα σπορ, να το πω. Τους άρεσε πάρα πολύ το bull baiting, που ήταν να ορμάνε ουσιαστικά τα σκυλιά και να σκοτώνουν ταύρους, και οι κοινομαχίες. Ήταν τα έθιμα της εποχής. Δεν θεωρούνται. Ονομάζονται staff τότε. Όχι, τότε δεν ονομάζονταν τίποτα, γιατί δεν υπήρχε ακόμα η φυλή. Ναι. Υπήρχαν άλλες φυλές που κάνανε εν μέρει αυτή τη δουλειά. Υπήρχε το bulldog, το αρχαίο, καμία σχέση με το σημερινό. Το οποίο ήταν ένα τρομερά δυνατό σκυλί, τρομερά δυνατό, πολύ μειώδες, αρκετά αθλητικό, αλλά δεν θεωρούσαν ότι είναι το απόλυτο σκυλί για αυτό που θέλαν, οπότε το συνδύασαν με το τεριέ της εποχής. Τώρα οι απόψεις εκεί δίστανται για το αν ήταν το λευκό τεριέ, το black and tan ή το fox τεριέ της εποχής όμως, πάλι καμία σχέση με το σημερινό, γιατί θέλανε την τρέλα του τεριέ, την αθλητικότητα του τεριέ, αυτό το gameness που βγάζει το τεριέ, το κυνηγετικό, και το συνδύασαν λοιπόν με τον bulldog ώστε να δουν αν θα βγει ο σκύλος που ήθελαν. Τελικά βγήκε ένα σκυλί από αυτό το συνδυασμό που ήθελαν. Τότε το ονομάσαν Staffordshire Bull Terrier ή Bull και Terrier. Και το χρησιμοποιούσαν οι Άγγλοι κυρίως για αυτά τα αθλήματα. Το Staffordshire είναι μέρος της Αγγλίας. Είναι μέρος Αγγλίας και από εκεί πήρε καλά, το όνομα. Καλά, δεν έχουμε ιδέα έτσι. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή νομίζουμε ότι είναι μέρος της Αμερικής περισσότερο. Όχι, δεν είναι. Η φυλή ξεκινάει η ιστορία της από την Αγγλία. Είναι αγγλική ουσιαστικά η πρόγονη της φυλής. Αλλά σαν φυλή, σαν American Staff δεν ξεκινάει τότε. Τότε ξεκινάνε οι πρόγονοι του American Staff. Μαζί με τους Άγγλους λοιπόν, οι οποίοι φύγαν από την Αγγλία κάποια στιγμή και γίνανε μετανάστες στην Αμερική, πήγαν στην Αμερική μαζί με τα σκυλιά αυτά για να συνεχίσουν τα σπορ τους, τα υπέροχα που είχαν τότε, τις κοινομαχίες εννοώ, που εντάξει. Πάμε λίγο πίσω. Θέλω να μείνουμε λίγο στην Αγγλία. Σε ό,τι θες. Αυτού του είδους, δεν το ονομάζω σπορ τώρα. Εκείνες εποχές ναι, ναι, ναι. Ωραία. Οι κοινομαχίες εκείνη την εποχή είναι κάτι το οποίο είναι ανοιχτό. Είναι κάτι το οποίο γίνεται σε βιομηχανικά υπόγεια. Όχι, είναι κανονικά. Είναι χυμά. Είναι χυμά, το έκαναν οι. Όπως είναι οι ταυρομαχίες, ναι, 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 ναι. Ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό για τα έθιμα της εποχής. Ήταν σπορ για αυτούς. Το βλέπαν δηλαδή σπορ. Ναι. Δεν το βλέπαν ως κάτι όπως το βλέπουμε εμείς τώρα, το οποίο είναι τραγικό. Μέχρι βέβαια κάποια εποχή, έτσι. Αυτό ήταν στα έθιμα του κόσμου. Δηλαδή δεν είχαν κάτι άλλο για να διασκεδάσουν. Ξέρεις, τρελαίνομαι γιατί στην Αγγλία δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Είναι και η χώρα που απαγόρευσε τα pitbull. Δεν τα αποδέχονται. Αποδέχονται μόνο τα σταφάκια. Ναι, έχουν BSL κανονικά. Αλλά είναι για λόγους για να μην θίξουμε τη φυλή τους ουσιαστικά. Γιατί από εκεί προήλθαν. Δεν θέλουν να αναγνωρίσουν τα αμερικάνικα. Γιατί και τα American Pitbull και τα American Staff είναι αμερικάνικα. Μάλιστα. Είναι τρελός αυτός ο κόσμος. Είναι τρελός. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, φεύγουν οι μετανάστες λοιπόν οι Άγγλοι και οι Ιρλανδοί. Γιατί και αυτοί είχαν πάρει αυτή τη φυλή. Και πηγαίνουν στην Αμερική. Εκεί λοιπόν οι Αμερικάνοι βλέπουν αυτό το σκύλο, τον παίρνουν από τους Άγγλους, τους άρεσε σαν σκύλος πολύ, και τον αλλάζουν. Τον κάνουν ψηλότερο, τον κάνουν λίγο πιο γκώδη και με πολύ έντονα ζυγωματικά. Και αρχίζουν και το χρησιμοποιούν όχι μόνο σε αυτό που έκαναν οι Άγγλοι ευτυχώς, αρχίζουν και το χρησιμοποιούν παντού. Γίνεται το αγαπημένο σκυλί της Αμερικής. Το χρησιμοποιούσαν δηλαδή σε φάρμες, το χρησιμοποιούσαν σαν οικογενειακό σκυλί. Το χρησιμοποιούσαν σαν νταντάδες των παιδιών και έτσι βγήκε και το όνομα Nanny Dog στα Amstaff ή στα American Pitbull, το ίδιο είναι, θα σας πω, μέχρι κάποια ημερομηνία είναι το ίδιο πράγμα, είναι η ίδια φυλή. Ωραία, επειδή εμένα η σκέψη μου κάνει διακλαδώσεις, θα σου τις πάω που και που, θα επανέρχεσαι εσύ στο θέμα. Ωραία. Έχουμε μείνει στους Αμερικάνους λοιπόν που πάνε το σκύλο και αρχίζουν και τον αλλάζουν και τα λοιπά. Να σε ρωτήσω κάτι όμως, μου λες έχει και άλλες ιδιότητες εκτός από τις κοινομαχίες, τον χρησιμοποιούν και για άλλα πράγματα. Ακριβώς. Είναι τελικά working dog. Είναι εντελώς working dog και
ουσιαστικά πήραν ένα working dog και το αλλάξανε και θα σου πω παρακάτω πώς. Τα American Staff λοιπόν τα χρησιμοποιούν ως working dog και, και από τους αγώνες μορφολογίας και όλα τα υπόλοιπα περνάνε και κομμάτι που έχει να κάνει με αυτό. Σαφέστατα, σαφέστατα. Τα American ήταν working dogs γιατί από τη στιγμή που δούλευαν στις φάρμες μέχρι και για κυνήγι τα χρησιμοποιούσαν μεγάλων θυραμάτων, δηλαδή αγριογούρνων. Είναι, κάνανε τα πάντα. Παντός καιρού. Παντός καιρού. Ήτανε ναι. Καθαρά εργασιακή φυλή. Δεν ήταν τα σκυλιά που ήταν μόνο για να καναπέ, γιατί εκείνες εποχές, αν δεν είχε χρησιμότητα ένα ζώο, δεν ήταν και τόσο δημοφιλές. Ήτανε εντελώς working dogs. Και η ονομασία τους λοιπόν, αφού τα άλλαξαν οι Αμερικάνοι, δεν ήτανε Staffordshire Bull Terrier όπως ήρθανε από την Αγγλία. Τα είπανε Staffordshire Terriers ή ναι. American Pitbull Terriers. Γιατί τότε αναγνωρίστηκαν. Για να βγάλουν τη λέξη για την αγγλική. Όχι ακόμα. Τότε έγινε η αναγνώριση από το United Kennel Club, το οποίο έγινε πριν το American Kennel Club. Mm-hmm. Και αναγνώρισε αυτή τη φυλή σαν American Pitbull Terrier. Ενώ ήταν πιο γνωστή σαν Bull Terrier, σαν Staffordshire Bull Terrier, έτσι ήταν, είχε διάφορες ονομασίες εκείνη την εποχή. Αλλά έγιναν πολύ, πολύ πιο γνωστά σαν American Pitbull Terriers και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία του Pitbull Terrier, του American. Γιατί είναι μια ξεχωριστή φίλη και αυτά, όταν λέμε Pitbull δεν εννοούμε μια, εννοούμε μια οικογένεια σκύλων, αλλά για να πούμε σωστά το Pitbull λέγεται American Pitbull Terrier, είναι συγκεκριμένη φυλή. Mm-hmm. Αυτό το αναγνώρισε λοιπόν συγκεκριμένη ο UKC. Φυλή που σημαίνει έχει στάνταρ. Έχει, αλλά μόνο για τον UKC, δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ επίσημα από τον American Kennel Club και από την FCI, από τον παγκόσμιο δηλαδή κοινολογικό όμιλο, γιατί αναγνωρίστηκαν τα American Staff. Δηλαδή τι έγινε. Κάτι όπως τα μπούλια ας πούμε τώρα. Ουσιαστικά κάπως έτσι. Ναι, και τα μπούλια δεν είναι αναγνωρισμένα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, αν δεν κάνω λάθος. Το θέμα είναι ότι πήραν τα American Pitbull Terriers τη δεκαετία του 30, αφού τα είχε αναγνωρίσει το United Kennel Club και υπήρχαν πιέσεις στο American Kennel Club για να τα αναγνωρίσει και αυτό. Οπότε στη δεκαετία του 36, αν δεν κάνω λάθος, μετά από πιέσεις των διαφόρων κλαμπ που υπήρχαν τότε της φυλής, που λέγονταν Staffordshire Terrier για τους πιο ψαγμένους, το αναγνώρισε το American Kennel Club, πήρε δηλαδή 50 American Pitbull Terriers με pedigree από τον UKC και τα συμπεριέλαβε με καινούριο πρότυπο στο American Kennel Club. Οπότε η ιστορία ουσιαστικά του American Staff, του American Staffordshire Terrier, ξεκινάει από το 36 με αυτή την ονομασία. Από αυτά τα σκυλιά που επελέγησαν τότε. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Η τρέλα τους ήταν να μην φαίνεται η κοινομαχική τους πορεία μέχρι τότε. Οπότε γι' αυτό και δίσταζαν να τα αναγνωρίσουν σαν φιλή. Γι' αυτό δεν ήθελαν να αναγνωρίσει σαν American Pitbull Terrier. Και άλλαξαν την ονομασία σε Staffordshire Terrier και αργότερα σε American Staffordshire Terrier για να μην τα ακολουθεί αυτό το κακό κοινομαχικό όνομα. Γι' αυτό μάλιστα. Λόγο και μόνο. Μάλιστα. Αλλά ουσιαστικά είναι κοινή η πορεία τους, κοινή η προγονή τους και από τα American Pitbull ουσιαστικά ήρθαν τα American Staff. Τα οποία είναι ουσιαστικά ένα μορφολογικό κομμάτι του American Pitbull. Γιατί και όσοι ήταν στο American Kennel Club και στην FCI ασχολήθηκαν μόνο καθαρά με το μορφολογικό κομμάτι, γιατί ήθελαν να αποτινάξουν από πάνω τους το όνομα, χωρίς βέβαια να δίνουν σημασία στο εργασιακό μέρος που είναι μια καθαρά εργασιακή φυλή. Και δεν χρησιμοποιείται πλέον ως εργασιακό σκυλί σε καμία εργασία. Και είναι τρελό λάθος αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Να διαχωρίσω εγώ για να το κάνουμε σαφές ότι επειδή έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορές και τη λέξη pitbull, ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν τα pitbull που ανέφερες που είναι και αναγνωρισμένα ναι.
Ωραία. Από το United Kennel Club. Μπράβο, τα οποία έχουν κάποια στάνταρ. Και έχουν και pedigree. Και έχουν και pedigree. Δικό τους. Υπάρχουν τα pitbull τα δικά μας που ό,τι είναι κάπως έτσι και ό,τι τα λοιπά. Μοιάζει είναι αυτό. Ό,τι μοιάζει με pitbull είναι pitbull. Αυτό. Εκεί δεν μπορούμε να μιλάμε για στάνταρ. Όχι, όχι. Ούτε χαρακτήρα, ούτε μορφολογία. Ούτε μεγέθους, ούτε τίποτα. Οπότε εκεί είναι ένα χάος. Ναι, έτσι. Συμφωνώ, γιατί μπορεί κάποιοι να πιστέψουν μέσα από αυτή τη συνέντευξη ότι έχω μια φυλή η οποία είναι αναγνωρισμένη κάπου. Για να είναι αναγνωρισμένη, συνεπάγεται πέντικρη, συνεπάγεται όμιλος, συνεπάγονται όλα αυτά. Έτσι λοιπόν. Και συνεπάγεται ότι έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Και έχουμε και το American Staffordshire που Carrier, είναι αναγνωρισμένο από τον που Παγκόσμιο είναι αναγνωρισμένο και από, τον, και από το FCI. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα δούμε σιγά σιγά. Τα Amstaff, μπορώ να τα λέω Amstaff. Amstaff. Ωραία, τα Amstaff ξεκινάνε γύρω στο 30 και λίγο μετά mm-hmm. αναγνωρίζονται από το FCI. Mm-hmm. Περνάνε Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Περνάνε, ναι. Και είχαμε και Amstaff που συμμετείχε και εκεί. Συμμετείχαν. Ναι, 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 συμμετείχαν σε κάποιους παγκόσμιους. Ζωσμένα και αυτά με πυρομαχικά. Όχι τόσο. Ναι, υπήρχε ένα στην Αμερική πολύ γνωστό, Στάμπι, το οποίο έχει συμμετάσχει στον πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, Παγκόσμιο Πόλεμο. Στάμπι, Στάμπι ήταν το όνομά του. Σέρτζεν Στάμπι. Το οποίο ήταν πάρα πολύ γνωστό στην Αμερική για αυτόν τον λόγο, αλλά μετά σιγά σιγά αποτραβήχτηκαν από οποιαδήποτε εργασία. Για να φύγει από πάνω του το κακό όνομα. Δηλαδή μπλέξαμε την κοινομαχία με την εργασία. Και ναι. Δυστυχώς τα κάναμε τελείως καναπέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Στην προσπάθειά μας δηλαδή να αποτινάξουμε το κοινομαχικό παρελθόν, οποιαδήποτε προσπάθησαν σε αυτή τη φυλή να διώξουν οτιδήποτε είχε σχέση με επιθετική ακριβώς, συμπεριφορά. Ακριβώς. Έτσι, ακόμα και αν ήταν η φύλαξη της οικογένειάς του. Μα ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι η φυλή ακόμα το έχει. Δεν είναι ότι έχει χαθεί. Εντάξει, μπορεί να μην έχει το ταπεραμέντο που είχε τη δεκαετία του 30. Ναι, αλλά χρειάζεται εκατοντάδες χρόνια για να χαθεί κάτι τέτοιο. Φυσικά έχει δοθεί από τους εκτροφείς στο μορφολογικό κομμάτι πολύ βαρύτητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σκυλιά που μπορούν να κάνουν τα πάντα, οποιαδήποτε εργασία τους δοθεί. Και το αποδεικνύουν, γιατί ακόμα και τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί που τα χρησιμοποιούν σε πάρα πολλές εργασίες εκτός κοινολογικών ομήλων και εκτροφέων. Δηλαδή, έχω δει ακόμα και κυνήγι αγριογούρουνου με American Staff. Δηλαδή, κάνουν τα πάντα. Κάνουν, ναι. Πραγματικά μπορούν να κάνουν τα πάντα. Αν μεγαλώσουν σε μια φάρμα με ζώα, μπορούν να συνυπάρξουν. Φυσικά. Αυτή ήταν η πρώτη τους δουλειά. Αυτό έμαθα να κάνουν από μικρά. Και γενικά, αν μεγαλώσουν με οποιοδήποτε ζώο μαζί, μαθαίνουν να συνυπάρχουν πολύ αρμονικά γιατί τα θεωρούν οικογένεια και τα προστατεύουν. Αλλά πρέπει από πολύ μικρή ηλικία να μεγαλώσουν σωστά. Ωραία. Σήμερα λοιπόν, ποιο είναι το ταπεραμέντο του Amstaff? Είναι πιο ήπιο φυσικά από ότι ήταν στις κοινομαχικές μέρες. Είναι ένα σκύλος ο οποίος είναι απόλυτα ισορροπημένος. Είναι φοβερά οικογενειακό σκυλί, να το πω. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Αρκεί όμως πάντα να έχουμε σωστή καθοδήγηση, να είναι από σωστούς ανθρώπους να το έχουμε πάρει, από σωστές γραμμές. Και φυσικά να έχουμε δίπλα μας εκπαιδευτεί από πολύ μικρή ηλικία. Γιατί είναι μια δύσκολη φυλή, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι μια εργασιακή φυλή. Ωραία, να το μεταφράσω αυτό. Ναι. Το ένστικτο υπάρχει ακόμα μέσα και άμα το τσιγκλήσεις και δεν ξέρεις, ναι, ναι, ναι. Μπορεί να βγει. Υπάρχει. Όπως επίσης, δεδομένα, θεωρώ, το ζω μάλλον, καθημερινά, ότι οι σχέσεις τους με τους σκύλους δεν είναι και καλύτερες. Ανάλογα, εξαρτάται. Ναι, υπάρχουν και Amstaff και Pitbull, τα οποία είναι η χαρά του Θεού με τους άλλους σκύλους. Εντάξει, δεν είναι ο κανόνας όμως. Εντάξει. Ο κανόνας είναι ότι πρέπει να... Ο κανόνας είναι όμως να ότι... Να κοινωνικοποιηθούν σωστά, να δουλευτούν σωστά από μικρή ηλικία. Και βλέπουμε. Ακριβώς. Εντάξει. Ακριβώς. Να ξέρουμε τι έχουμε. Γιατί το ξαναλέω ότι το DNA υπερβαίνει οποιαδήποτε Σαφέστατο. Κοινωνικοποίηση. Σαφέστατο. Μπορεί να έχεις ένα κουτάβι το οποίο να τα πηγαίνει μια χαρά με σκύλους μέχρι τους 10 μήνες, ναι, και ναι. Ξαφνικά να έχεις ένα πάρα πολύ χοντρό καυγά που δεν θα ξέρεις. Και σε εμάς αυτό είναι πολύ συχνό. Ναι. Είναι πολύ συχνό γιατί τότε αντιλαμβάνονται και τη δύναμή τους. Mm-hmm. Δηλαδή όταν αρχίζουν και μπαίνουν στην εφηβεία που λέμε, εκεί γύρω στους 10-12 μήνες αρχίζουν και αντιλαμβάνονται τη δύναμή τους. Οπότε εκεί θέλει λίγο περισσότερη προσοχή ίσως από και ό,τι εκεί έχει δημιουργηθεί δυστυχώς και μια ασφάλεια στους ιδιοκτήτες, ναι, 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 ναι. Ότι ο σκύλος μου είναι καλός, ναι, με, ναι, ναι, τα σκυλιά. Ναι, 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 ναι. Θα σου πω λοιπόν ένα συμβάν. Δεν θυμάμαι αν το έχω ξανααναφέρει, αλλά κάποια στιγμή σε μια επίδειξη σκύλων κυκλοφορούσε ένας τύπος με ένα pitbull, ντούκι, mm-hmm.
και προσπαθούσε, πέρναγε από οικογένειες και βάζει τα παιδάκια να το χαϊδεύουν ως ένδειξη ότι δεν υπάρχει επιθετικότητα κτλ. Εγώ στην αρχή το είδα, τον είδα που το έκανε αυτό, δεν μ' άρεσε το μάτι του σκύλου, εντάξει, παρά το γεγονός ότι κινούταν, έδειχνε ότι είναι εντάξει με τους σκύλους κτλ. Την ώρα λοιπόν που πήγα να μπω εγώ στην επίδειξη, ήταν ακριβώς δίπλα μου εκείνος και την ώρα που μπαίνω μέσα, φεύγει και μου κάνει επίθεση στο σκύλο. Ο δικός μου, επειδή ήταν Βέλγος και ήταν γρήγορος, στο σκύλο. Ο δικός μου, επειδή ήταν Βέλγος και ήταν γρήγορος, τραβιέται πολύ γρήγορα και του πιάνει μόνο τις τρίχες της ουράς. Ενώ γυρνώντας εγώ και λέγοντας του ότι από το πρωί σχηνοβατείς με αυτό το σκύλο, τον οποίο δεν τον ξέρεις καν εσύ ο ίδιος, φεύγει και κάνει ντου σε άλλο σκύλο. Λοιπόν. Ωραία. Είναι από τα χαρακτηριστικά της φυλής η επιθετικότητα προς τα άλλα ζώα. Προσοχή όχι προς τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους λατρεύουν και πρέπει πάντα να είναι εύκολα χειραγωγήσιμα από τους ανθρώπους. Στην ίδια ακριβώς επίδειξη συμβαίνει το εξής. Υπάρχουν αυτές οι ομάδες, οι όμιλοι, το pitbull που συναντιούνται, κάνουν και ράνουν. Περιμένεις και από αυτούς τους ανθρώπους, συγγνώμη αν θίγω κάποιους, αλλά περιμένεις και από αυτούς τους ανθρώπους να έχουν μια γνώση, υπευθυνότητα και μια γνώση παραπάνω από τους άλλους. Υπάρχει λοιπόν ένα pitbull δεμένο σε μια κολόνα, έχει φύγει ο ιδιοκτήτης και εκείνη τη στιγμή περνάει με ένα λουρί, ένας άλλος με ένα pitbull δίπλα από την κολόνα. Ένα. Τα pitbull για να τα ξεκολλήσουμε κάναμε γύρω στα 10 λεπτά. Ναι, εντάξει, και μιλάμε ότι όλοι ήμασταν επαγγελματίες εκεί μέσα, ναι, έτσι. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι αυτές οι φυλές έχουν και μια τάση να σε παρασύρουν. Έχουν. Σου έτσι προσφέρουν, επειδή είναι πάρα πολύ αγαπησιάρικα και στο σπίτι τα βλέπεις διαφορετικά και σου δίνουν μια αίσθηση σιγουριάς και ασφάλειας, λες όλα καλά. Δεν καταλαβαίνεις όμως ότι εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το πράγμα, ίσως η έμφυτη, να το πω, επιθετικότητα προς τα άλλα ζώα, αν δεν έχει δουλευτεί πάρα πολύ. Και μας δίνει αυτή την αίσθηση σιγουριάς και βρισκόμαστε δυστυχώς σε πολύ άσχημες καταστάσεις μπροστά. Σε παρασύρουν και λίγο στον εγωισμό σου όμως. Ναι. Δηλαδή αισθάνεσαι και κάπως. Δεν θέλουμε τα τούμπανα. Ναι, τα τούμπανα. Ναι, δηλαδή, αυτό, δεν είναι, δεν είναι, σκύλος, ναι, και την αυτό, τούμπανο και όλα αυτά. Και δεν είναι τυχαίο ότι βλέπεις ανθρώπους, βλέπεις ας πούμε ότι είναι λίγο σταθεροποιημένο το πρότυπο. Φυστικό, δηλαδή ναι, στη θόλουρο, καρφιά. Ναι, ή τεράστια λουριά. Αυτό, λουρί 2 μέτρων, ναι, και περπατάει μπροστά ο σκύλος και από πίσω εγώ. Αυτά για μένα είναι κατακριτέα. Ο σκύλος περπατάει δίπλα μας και ό,τι ισχύει για όλους τους σκύλους, ακριβώς, ισχύει και για αυτό. Γιατί πρέπει να σέβεσαι το φόβο του άλλου. Σαφέστατα. Και πρέπει να ξέρεις και τι έχεις, τι κρατάς στο χέρι σου. Δηλαδή, όταν έχεις ένα σκύλο ο οποίος έχει τρομακτική δύναμη για το μέγεθός του, γιατί μιλάμε για τρομακτική δύναμη, ο οποίος δεν ξεκολλάει εύκολα, το είπες και εσύ, το έχεις δει, πρέπει να προσέχουμε λίγο παραπάνω. Πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι. Δεν είναι ένα τσιουάουα το οποίο, δεν λέω ότι δεν μπορεί να κάνει ζημιά, αλλά μπορούμε να το χωρίσουμε πολύ πιο εύκολα από ένα American Staffy, από ένα Rottweiler, από ένα αντίστοιχη δύναμη σκύλο. Έτσι. Πρέπει λίγο να είμαστε πιο υπεύθυνοι με αυτά τα σκυλιά. Πρέπει να μην τα έχουμε για το φαίνεστε μόνο.
πράγματα που συνέβησαν τότε και μείνανε ως ιστορίες. Μου πες για αυτό το σκύλο, ας πούμε, που ήταν ένα σκύλος που ζώσανε με εκρηκτικά κλπ. Το πρώτο που γράφτηκε στο American Kennel Club, mm-hmm. που ήταν ένα pitbull, το οποίο έπαιζε σε ταινίες τότε, βουβού κινηματογράφου, είχε μόλις ξεκινήσει, και λέγονταν Pity. Pity, να το πω και σωστότερα, mm-hmm. το οποίο ήταν ένα πανέμορφο πιτμπουλάκι, τρομερά American Pitbull Terrier, να το πω και σωστά, τρομερά φιλικό με τα παιδιά, γιατί έπαιζε με παιδιά στον κινηματογράφο και έδειξε την πραγματική εικόνα αυτού του σκύλου, γιατί ακόμα στο μυαλό υπήρχαν οι κοινομαχίες. Τότε τι εποχή μιλάμε? Μιλάμε τώρα για όταν αναγνωρίστηκε το 1936. Αντελιά. Ναι. Βουβός κινηματογράφος, ναι, και τα. Αλλά θέλω να σου πω ότι ήταν τόσο αγαπητό στον κόσμο, έγινε τόσο αγαπητή η φυλή, δηλαδή εκτίμησε τις δεξιότητες της, που φαντάζονταν η πιο δημοφιλής φυλή στην Αμερική. Έχω δει πολλές φωτογραφίες, πάρα πολλές φωτογραφίες, μου έχει στείλει και εσύ λοιπόν, mm-hmm. με φωτογραφίες ενός pitbull staff, ας το πούμε όπως να είναι, mm-hmm. λοιπόν, γιατί δεν μπορώ να διαχωρίσω, mm-hmm. εγώ, όπως βλέπω τις φωτογραφίες εκεί, τα δεδομένα, δίπλα συνέχεια σε παιδιά, σαν να προσπαθούν και να αποτινάξουν το παρελθόν και να περάσουν το γεγονός ότι αυτός ο σκύλος με τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλός. Δεν προσπαθούσαν να αποτινάξουν το παρελθόν, τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Απλά έδειχναν την πραγματικότητα της εποχής, γιατί εκείνη την εποχή πραγματικά τα χρησιμοποιούσαν κατά κόρον σαν σκυλιά νταντάδες και σαν οικογενειακά σκυλιά. Δηλαδή το αγαπημένο σκυλί της Αμερικής ήταν επειδή προστάτευε τρελά την οικογένεια. Ωραία, επειδή η νταντά είναι αυτή, να το πούμε έτσι. Ναι, νταντά δεν επειδή εννοούμε, η νταντά είναι αυτή που φεύγουν οι γονείς από το σπίτι και μένει στο σπίτι. Σε κανένα σκύλο αυτό. Ναι, αυτό. Δεν εννοούμε αυτό όταν λέμε νταντά. Όχι, εμείς είμαστε στο σπίτι. Ότι είναι πολύ ανεκτικά με τα παιδιά, τα αγαπούν πάρα πολύ. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι σκυλιά, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν και τα παιδιά και τα σκυλιά άγαρμα, δεν σημαίνει ότι είμαστε απόλυτα πάντα έτσι ήρεμοι όταν αφήνουμε σκύλο με παιδί. Αυτό γενικώς. Για πες μου λοιπόν για αυτό το σκύλο. Για τον Pity. Ναι. Ο Pity λοιπόν ήταν ένα πάρα πολύ γνωστό σκυλί της εποχής. Έπαιζε στον κινηματογράφο. Γράφτηκε και σαν πρώτο American Star for Sight. Σαν Staffordshire Terrier τότε την ακόμη ονομασία στον AKC και άρχισε έτσι να γίνεται πιο αγαπητή ακόμα η φυλή, ενώ ήταν πάρα πολύ δημοφιλής, έκανε στην άκρη ουσιαστικά το παρελθόν και άρχισε να ξεχνιέται το παρελθόν. Και βοήθησε αυτό πάρα πολύ στην εικόνα της φυλής. Βέβαια σιγά σιγά με το χρόνο έφθυρε αυτό, γιατί σταμάτησε και ο κινηματογράφος, ο βουβός, σταμάτησαν όλα αυτά. Και δυστυχώς ξαναβγήκε στη φόρα έτσι αυτό το παρελθόν. Αυτό μας κυνηγάει γενικώς. Δεν φεύγει ποτέ απόλυτα. Να σου πω, δεν είναι παρελθόν. Είναι παρελθόν. Είναι και παρόν, έτσι. Ελπίζουμε να μην είναι παρόν. Δηλαδή, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Μπορούμε να ελπίζουμε να μην είναι παρόν, αλλά εγώ είχα σε σχόλιο πριν από 3 εβδομάδες και πάνω σε δικό μου σχόλιο, όχι δικό μου σχόλιο, σε ερώτηση στον Πέτρο το Φιδοπιάστη που είναι εκτροφέας μπουλί, αν έχουν γίνει κοινομαχίες ή αν έχουν ακουστεί κοινομαχίες σε αυτούς τους σκύλους, μου απάντησε όχι και πετάχτηκε κάποιος στη συζήτηση λέγοντας ότι έχουν γίνει κοινομαχίες και τα σκυλιά ήταν άχαστα, άκουσα τη λέξη άχαστα. Και εκεί έμαθα ότι άχαστα σημαίνει ότι δεν πέθανε κάποιο. Τραγικό. Και ξαφνικά εξαφανίστηκε το σχόλιο. Εγώ ήμουν έτοιμος να ειδοποιήσω τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ναι, είναι πέραν από τραγικό αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε κι εμείς σαν εκτροφείς πάρα πολύ που δίνουμε τα σκυλιά μας. Προσπαθούμε βέβαια, τους περνάμε από συνεντεύξεις, είμαστε όσο πιο αυστηροί γίνεται. Εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να τα δίνω σε οικογένειες ως επιτοπλίστων. Καλά, εσύ έχεις χαρακτηριστεί κακιά μάγισσα, έτσι. Ναι. Ωραία, καλό είναι αυτό. Ναι. Εγώ είμαι λίγο σε αυτό το πράγμα αυστηρή, γιατί θέλω πάντα να έχω επαφή με τους ιδιοκτήτες. Πρέπει να ξέρω πάντα που είναι τα σκυλιά μου. Τα θεωρώ πάντα σκυλιά μου, γιατί τα έχω μεγαλώσει από τόσο δαπλασματάκια. Και με νοιάζει πάρα πολύ να είναι ευτυχισμένα και αυτά και οι οικογένειες φυσικά που τα έχουν. Προσπαθώ δηλαδή να τα δίνω σε κατάλληλους ανθρώπους. Κατάλληλους δεν εννοώ να τα έχουν για εφέ. Ένα σκύλος πρέπει να είναι υπεύθυνο, να είμαστε υπεύθυνοι γιατί το παίρνουμε. Είναι για μια ζωή αυτό το πλάσμα. Δεν το παίρνουμε απλά να κάνουμε το κέφι μας και το παρατάμε. Ζητάς υποχρεωτική εκπαίδευση. Σαφέστατα, ναι, το ζητάω. Δεν το ζητάω, τους παροτρύνω να το κάνουν και τους εξηγώ τα υπέρ και τα κατά, οπότε θεωρώ ότι όλοι οι ιδιοκτήτες, τουλάχιστον οι δικοί μου, καταλαβαίνουν το λόγο και μέχρι τώρα όλοι το έχουν ακολουθήσει. Σου έχει ξεφύγει κάποιος κάποια στιγμή, ναι, που τον έπιασες και ο σκύλος είχε πάρει τον κακό το δρόμο και
τον άρπαξε από τα αυτιά. Δεν ξέρω τι δρόμο έχει πάρει, γιατί έχει κόψει επαφές μαζί μου. Ναι. Δυστυχώς, ενώ μου παρουσίασε κάτι άλλο, στην πορεία μου βγήκε κάτι άλλο. Είναι ο μόνος σκύλος που δεν έχω επαφές. Με όλους οι υπόλοιπους, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εύχομαι και εκείνο το σκυλί να είναι καλά. Πάντα υπάρχουν δυστυχώς. Όσο και να ελέγξεις και να προσπαθείς, πάντα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα σε κοροϊδέψει. Προσπαθούμε να μην γίνεται αυτό. Ωραία. Διαχωρίζοντας, θα είναι μεγάλη κουβέντα μας, γιατί είναι το θέμα που περιμένει πολύς κόσμος. Διαχωρίζοντας τα pitbull ανεξαρτήτου μεγέθους, χαρακτήρα κτλ. Που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά. Κρατώντας τα American pitbull. Που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Απέναντι στα American Staff, τι διαφορές υπάρχουν? Υπάρχουν πολλές διαφορές στο πρότυπο. Έχουμε διαφορετικό πρότυπο ουσιαστικά. Εμάς πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μαύρη μύτη, σκούρα μάτια, οπωσδήποτε τα σκυλιά. Είναι λίγο πιο ογκώδη, πιο μεγαλόσωμα να το πω. Είναι λίγο πιο ήπια σαν χαρακτήρες, θα το δεις δηλαδή και αυτό. Γενικά είναι διαφορετικά σκυλιά. Είναι σαν μια μορφολογική γραμμή και σαν μια εργασιακή γραμμή για να καταλάβεις χωρισμένα. Εργασία, τα pitbull. Ναι, αυτό. Πιο πολύ μορφολογία εντελώς, και οικογένεια, ναι, τα staff. Αυτό. Τα amstaff. Τα amstaff, συγγνώμη. Τα staff είναι τα αγγλικά. Ναι, ύψος και βάρος. Πάνω κάτω το ίδιο, τουλάχιστον σε αυτά που είναι με pedigree και έχουν πρότυπο. Εντάξει, εμάς λίγο με τον καιρό έχει λίγο ψηλώσει η φυλή. Αν και το πρότυπο αναφέρει ότι και είναι ιδανικό, και πιο ανοιχτή και compact. Έχω την αίσθηση. Ναι, σκέψου ότι εκείνα είναι πιο εργασιακά, να το πω, και τα έχουν πιο αδύνατα, πιο μακριά, αθλητικά. Ναι, έτσι, ναι. Πιο αθλητικά. Εμάς είναι διαφορετικά, γιατί η μορφολογία μας είναι διαφορετική ούτως ή άλλως. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει περισσότερο αυτό που βλέπουμε, το φαίνεστε. Ωραία, στο γλύφι, για να στο κόψει εκεί πέρα, ναι, ναι, να σταματήσω να το κρατάς. Λοιπόν, πες μου κάτι. Ξαναπάω στην ιστορία εγώ. Έχω ακούσει για ένα, δεν ξέρω αν είναι μύθος ή αλήθεια, έχω ακούσει ότι η αγάπη των pitbull για τους ανθρώπους οφείλεται στο εξής, ότι ακόμα και όταν τους βάζανε στις κοινομαχίες, έπρεπε ο ένας να πλύνει το σκύλο του άλλου, μην τυχόν και υπήρχε δηλητήριο πάνω στο δέρμα, και έτσι μάθανε τα pitbull να δέχονται το άγγιγμα του ξένου και να εξοικειώνονται με αυτό. Ισχύει αυτό? Έχει ακουστεί, δεν ξέρω αν ισχύει. Και μάλιστα αυτό το έχει γράψει ένας άνθρωπος που νομίζω έχει ηγηθεί για τα δικαιώματα των pitbull πάρα πολύ στην Ελλάδα. Συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομά του. Φαντάζομαι ότι για να το λέει ο άνθρωπος έτσι θα είναι. Εγώ αυτό που ξέρω ότι σαν φιλή, επειδή οι σκηνομαχίες έπρεπε να τα χωρίζουν, έπρεπε να τα πιάνουν και δεν μπορούσαν να διακινδυνεύουν να μείνουν χωρίς χέρια ή χωρίς πόδια, έπρεπε να είναι πάντα ελεγχόμενα από τον άνθρωπο. Οπότε ένα από τα χαρακτηριστικά που ήθελαν όταν έφτιαχναν αυτή τη φιλή ήταν να είναι απόλυτα ελεγχόμενα από τον άνθρωπο και απόλυτα φιλικό προς τον άνθρωπο. Γι' αυτό και δεν μπορώ να βλέπω amstaff ή American pitbull να είναι επιθετικά ή επιφυλακτικά στον άνθρωπο, χωρίς λόγο. Δηλαδή, εκεί μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν είναι το πρότυπο της φιλής μας αυτό. Να πούμε βέβαια ότι όπως εμείς έχουμε τις διάφορες νευρώσεις μας, έτσι μπορεί και ένα σκύλος, ανεξάρτητα από το πρότυπό του, να γεννηθεί με μια νεύρωση, έτσι. Σαφέστατα. Ή με ένα πρόβλημα. Σαφέστατα. Ας πούμε, θα σου πω εγώ ένα παράδειγμα ενός American Staff, το οποίο ήταν η χαρά του Θεού, μέχρι που μπήκε για ένα χειρουργείο. Τραυματική εμπειρία. Έπαθε, η τραυματική εμπειρία δεν ήταν το χειρουργείο, ήταν ότι μετά το χειρουργείο ο σκύλος ξύπνησε με αγνώστους,
που τον μεταφέρανε σε διάφορα κλουβιά και εκεί βγήκε μια ανασφάλεια και ένα σοκ. Γι' αυτό εγώ λέω πάντα στους πελάτες μου ότι το σκύλο μετά από χειρουργία θα πάτε να τον πάρετε εσείς. Ο πρώτος που θα δει ανοίγοντας τα μάτια του θα είσαστε πάντα εσείς. Για να τον ηρεμεί ακριβώς. Θα το συζητήσετε με τον γιατρό σας, με τον κτηνίατρό σας, να το καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι ο σκύλος ξόκυλε. Και αναγκαστήκαμε να κάνουμε διόρθωση συμπεριφοράς, η οποία επέτυχε, γιατί τα γονίδια της καλοσύνης υπάρχουν. Ωραία. Υγεία. Σε γενικές γραμμές είμαστε αρκετά υγιείς φίλοι. Έχουμε βέβαια κάποια θέματα, λόγω της κλειστής αναπαραγωγής τόσων χρόνων. Κλειστή ήταν η αναπαραγωγή. Όταν προσπαθείς να... Όταν κλειστή τρέφεις. Αναπαραγωγή, να το ξαναπώ μάλλον για όσους δεν έχουν δει άλλες εκπομπές. Κλειστή αναπαραγωγή σημαίνει με μέλη της οικογένειας. Ναι, μακρινά είτε πιο κοντινά. Είτε πιο κοντινά. Το θέμα είναι ότι όταν εκτρέφεις με βάση τη μορφολογία, συνήθως αυτό γίνεται. Συνήθως δηλαδή χρησιμοποιούνται σκυλιά συγγενείς για να σταθεροποιήσουμε τη μορφολογία. Με αυτό λοιπόν ήρθαν και κάποιες ασθένειες μαζί, δυστυχώς. Είναι η πιο σημαντική στα American Staff είναι η αταξία της παρεγκεφαλίτιδας, που είναι κάτι σαν τις τρελές αγελάδες και εμφανίζεται γύρω στα 3 έτη. Δυστυχώς δεν εμφανίζεται νωρίτερα. Αλλά είναι κάτι που αν πάρει κάποιος από σωστό εκτροφέα, δεν υπάρχει περίπτωση να το δει ποτέ να συμβαίνει σε σκύλο του. Γιατί κάνουμε εξετάσεις DNA, δεν ζευγαρώνουμε σκυλιά που μπορεί να είναι. Μη λες κάνουμε. Κάνει. Κάνω. Τώρα άσε. Εντάξει, για την αταξία θεωρώ ότι κάνουν οι περισσότεροι. Εντάξει. Το συζητάμε. Ναι, τέλος πάντων, είναι υποχρέωση ηθική ούτως ή άλλως να κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Οι δυσπλασίες επίσης είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να κάνουμε, αν και δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα στη φυλή. Αυτό πρέπει να το πω λόγω της μυϊκότητας και της δύναμης φυλής. Δεν θα δει σχεδόν ποτέ ένα American Staff με προχωρημένο βαθμό δυσπλασίας και να κουτσένει, να πονάει. Γενικά η ποιότητα ζωής τους είναι καλή. Mm-hmm. Αλλά ηθικά το κάνουμε και αυτό, για να ξέρουμε και εμείς τι ζευγαρώνουμε μεταξύ μας, ώστε όχι ότι η δυσπλασία είναι απόλυτα κληρονομική, είναι πολύ παραγωγική έτσι σαν ασθένεια, αλλά για να είμαστε σωστοί εμείς ηθικά προς τους ανθρώπους στους οποίους θα πάρουν τα σκυλιά από εμάς. Ναι. Υπάρχουν θέματα στα νεφρά, με πέτρες στα νεφρά, HUU λέγεται αυτή η ασθένεια, η οποία και αυτή με DNA μπορεί να μην υπάρχει καθόλου, να εξαλειφθεί. Υπάρχουν θέματα καρδιάς, καλό είναι να ελέγχουμε την καρδιά, θυροειδή, στενώσεις πιο πολύ. Και έχουμε και ελάχιστα θέματα με τα μάτια, ίσως κάποιο καταράκτη σε κάποια μεγαλύτερη ηλικία, αυτά δηλαδή δεν είναι. Τους έδωσε στεγνούς έτσι. Εντάξει, δεν είναι θέλεις όμως. Ήθελες να τα πεις. Να σου πω κάτι, υπάρχουν, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν, όπως υπάρχουν και θέματα αλλεργικής φύσεως. Δεν το συζητάω, το έχω ζήσει. Προσπαθούμε βέβαια εμείς να τα βγάλουμε, να τα βάλουμε στην άκρη με ζευγαρώνοντας υγιή δείγματα, έτσι. Όταν ζευγαρώνει σκυλιά τα οποία για αρκετό καιρό δεν έχουν τέτοια προβλήματα, είναι πολύ μικρές πιθανότητες να εμφανίσουν οι απόγονοι τους τέτοια προβλήματα. Γενικά προσπαθούμε, ενώ δεν είμαστε θεοί, το ξαναλέω, ο εκτροφέας δεν είναι θεός, αλλά οφείλει ηθικά να ελέγχει ό,τι περνάει από το χέρι του. Αυτό για μένα τουλάχιστον το πιο σημαντικό. Αν ξεκινήσουν τα αλλεργικά, από ό,τι ξέρω, δύσκολα σταματάνε. Τα πάνε με. Έχουν περισσότερη τάση κάποια χρώματα, χωρίς να είναι αυτό απαραίτητο, αλλά κάποια χρώματα βγάζουν πιο πολλές αλλεργίες, όπως είναι το ολόλευκο, όπως βγάζει και την κόφωση το ολόλευκο. Οπότε πρέπει να προσέχουμε διπλά και τριπλά, γιατί και το πρότυπο λέει να μην προτιμούνται σκυλιά που είναι πάνω από 80% λευκό ή ολόλευκα, όπως και black and tan ή liver, γιατί αυτά τα χρώματα γενικά έχουν τάσεις να έχουν κάποιες ασθένειες. Όπως και τον μπλε που είναι της μόδας έχει τάση να έχει κάποιες ασθένειες. Δεν έχει πάντα, δεν έχουν όλα τα δείγματα. Είναι της μόδας, δεν είναι αναγνωρισμένο. Είναι αναγνωρισμένο το μπλε εδώ. Σε εμάς επιτρέπονται όλα τα χρώματα, όπως λέει το πρότυπο, αλλά το πρότυπο λέει επίσης και μαύρη μύτη. Τώρα, αν το μπλε έχει μαύρη μύτη με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος αυτό, σημαίνει ότι. Είναι μια χαρά. Okay. Αναγνωρισμένο εννοώ ότι είναι εντός προτύπου, γιατί αναγνωρισμένο μπορεί να είναι ένα σκυλί με πέντιγκρι, είναι πάντα ένα σκυλί με πέντιγκρι. Τώρα από εκεί και πέρα, το θέμα που μας απασχολεί δεν είναι το αν θα πάει σε μια έκθεση, αν θα κερδίσει. Είναι αν είναι υγιές και αν θα παιδεύεται για μια ζωή. Γιατί δυστυχώς σε κάποια χρώματα, όπως είναι το μπλε, υπάρχουν κάποια ειδικά θέματα, όπως είναι το color delusion alopecia, που είναι δερματικό και θα το έχει μια ζωή ο σκύλος. Δυστυχώς. Και θα πρέπει μια ζωή οι ιδιοκτήτες να τρέχουν για αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι το εμφανίζουν όλα, όμως το ξαναλέω. Έχω προσέξει ότι πολλές φορές υπάρχει, δεν ξέρω αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, συγγενής συμπεριφορά μαζί με τις αλλεργίες.
Δηλαδή βλέπεις ότι οι σκύλοι που είναι πάρα πολύ νευρικοί συνήθως είναι και αυτοί που θα αναπτύξουν αλλεργίες. Εδώ δεν ξέρω όμως αν η αλλεργία προκαλεί την νευρικότητα ή η νευρικότητα είναι η έλλειψη κάποιου ενζήμου, κάποιας βιταμίνης που προκαλεί το... Εγώ θεωρώ ότι και το άγχος και το στρες μπορεί να βγάλει, όπως και στους ανθρώπους μπορεί να βγάλει κάποια αλλεργικά θέματα. Εντάξει, η αλλεργία είναι κάτι που δυστυχώς δεν ελέγχεται, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, πέρα από το να προσπαθήσουμε να μην βάζουμε σκυλιά τα οποία έχουμε δει ότι έχουν ήδη κάποιες αλλεργίες. Δηλαδή να αποφεύγουμε σκυλιά τα οποία έχουν εμφανίσει συμπτώματα να χρησιμοποιούμε σαν εκτροφής. Ναι. Αυτό μόνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν προβλέπεται ακόμα τουλάχιστον. Βέβαια τα DNA προχωρούν, τα τεστ προχωρούν, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο να εμφανιστούν και άλλα τεστ και να γλιτώσουμε από πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, μια που μιλάμε και για αλλεργίες, τι χρησιμοποιείς για τα παράσιτα του σκυλού, ενώ σκνήπες... Εξωτερικά. Ναι. Θα βάλω μπούλα. Συνήθως. Σε κάποια σκυλιά μπορεί να βάλω και κολάρο, σε κάποια δεν βάζω γιατί μου έχουν παρουσιάσει κάποια θεματάκια με τα κολάρα συγκεκριμένα. Δεν ξέρω, τα φοβάμαι λίγο τα κολάρα. Και παίζω πάρα πολύ με σιτρονέλα. Ναι. Είμαι στο χέρι με μία σιτρονέλα και με ένα αντιπαρασιτικό υγρό. Οπότε κάπως έτσι προσπαθούμε να προστατευτούμε. Η αλήθεια βέβαια είναι, θα σου πω από προσωπική τέτοια, ότι έχω προσπαθήσει να δω αποτελέσματα από φυσικά προϊόντα, γιατί είμαι των φυσικών και από ό,τι είδα δεν είναι καλά. Είναι πολύ σκληροπυρηνικά πλέον. Δηλαδή, πια είναι η αλήθεια είναι ότι μεταλλάξεις έχουν... Ναι, δεν το συζητάω. Φαντάσου ότι έξω όταν κάνω μαδικά, ανάβω 85 κεριά, πώς τα λένε, φιδάκια, ναι. Είναι όλοι πλακωμένοι με σιτρονέλες και φεύγουμε όλοι με τσιμπήματα. Ναι, δεν είναι, δυστυχώς. Λοιπόν, ωραία, η εκπομπή πηγαίνει καλά και πηγαίνει καλά γιατί έχουμε το πρώτο unpacking, δεν ξέρω τι αν είναι. Ναι. Τι είναι. Unboxing ή δεν ξέρω εγώ πώς τα λένε στο YouTube. Μου στείλανε λοιπόν το Canisield. Και γι' αυτό σε ρώτησα κιόλας. Και ο Μίδας θέλει να δει τι είναι. Το οποίο είναι το, ναι, το οποίο είναι το μοναδικό, λέει, που από εργαστηριακές μελέτες όχι μόνο τα διώχνει τσιμπούρια, ψήλους και σκνήπες, τα σκοτώνει κιόλας. Τα σκοτώνει. Αυτό είναι τα σκοτώνει. Καινούριο. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό. Έχω, ναι, δεν το έχω για την ώρα δοκιμάσει. Εγώ θα στο δώσω ως δώρο. Ευχαριστώ έτσι, πάρα πολύ. Αφού μου το δώσανε, αν θέλεις το χρησιμοποιείς. Σαφέστατα. Αν θέλεις δεν το χρησιμοποιείς. Να δούμε και αν κάνει αυτό που λέει. Να δούμε και αν κάνει αυτό που λέει. Ευχαριστώ. Υποθέτω πολύ. Θέλω να με πάρεις τηλέφωνο. Να μου πεις αν βρήκες νεκρά, γιατί εδώ λέει ας πούμε ότι κατά τη διάρκεια μελέτης υπό εργαστηριακές συνθήκες το περιλέμιο έδειξε πάνω από 95% θανατηφόρο αποτελεσματικότητα σε ψήλους. Μάλιστα. Πάνω από 95%. Λοιπόν, καλό. Και έκανα, και στο σπίτι. Έκανα το πρώτο μου unboxing, ασχολήθηκε η εταιρεία με μένα. Λοιπόν, εντάξει, είναι λοιπόν. Καλό. Για εμάς που το έχουμε στο σπίτι ειδικά είναι καλό, γιατί μέσα στο σπίτι είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση από να τα έχεις σε ένα κένελ. Οπότε καλό είναι να δούμε τι γίνεται με αυτά. Ωραία. Βέβαια, πάντα τα τεστάρουμε στους σκύλους μας, πάντα τεστάρουμε εάν τους κάνουν, γιατί σκύλοι υπάρχουν που έχουν ευαισθησίες όπως και εμείς. Όπως και οι αμπούλες δεν είναι αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι, μια αμπούλα η οποία πάει στο τρίχωμα, η αμπούλα διεισδύει μέσα στο δέρμα και στον... Οπότε δώσαμε και το κοινωνικό μας μήνυμα. Εντάξει, καλό να προσέχουμε τα σήμερα. Πάρα πολλά χημικά, αλλά να χρησιμοποιούμε κάποια καλά. Έχουν γίνει μέρος της ζωής μας. Ναι, δυστυχώς. Είσαι υπέρ των σπορ. Είμαι υπέρ όλων των σπορ. Είσαι τα που τραβάνε τα. Δεν με ενοχλεί. Αρκεί να το κάνουν σωστά, να μην στραβώνουν πόδια, να μην το κάνουν σε μικρές ηλικίες, να μην το κάνουμε λάθος εξοπλισμό. Δηλαδή πρέπει τα πάντα να τα προσέχουμε πώς τα κάνουμε. Mm. Δηλαδή, μέχρι να ενηλικιωθεί ο σκύλος, δεν είμαι υπέρ του να αρχίσει να τραβάει το σκυλί, να κουβαλάει. Γιατί φυσικά δεν έχουν ολοκληρωθεί ανάπτυξη τα κόκαλα και στα πόδια. Οπότε θα έχουμε ένα σκύλο με στραβά πόδια που το βλέπουμε πολύ συχνά, ειδικά στα κακόμοιρα, τα πιμπουλοειδή που κυκλοφορούν. Τους δίνουν και ασβέστια και γίνονται ακόμα χειρότερες. Ναι, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά γιατί χαλάμε όλο το σκυλί. Κόψτε τα συμπληρώματα για τις βλακίες και θέλω για αυτό το πράγμα να μου μιλήσεις.
εγώ τα μόνα συμπληρώματα που επιτρέπω, καταρχάς δεν είναι ασβέστιο χωρίς λόγο. Θέλω καλή τροφή μέχρι κάποια ηλικία και όχι πάνω από 28% πρωτεΐνη. Αυτό θα λιώσει και θα πέσει τώρα. Ωραία. Ενώ όλες οι τροφές πηγαίνουν προς τα πάνω συνέχεια. Ναι, ναι. Μετά την πάπη ηλικία, μετά την κουταβίσια, δεν θέλω πάνω από 28% πρωτεΐνη, γιατί θεωρώ ότι για την Ελλάδα ειδικά χτυπάει στα νεφρά. Και το έχω δει σε αρκετά σκυλιά και τις φιλίες μας. Οπότε το αποφεύγουμε. Αν θέλουν να δώσουν μπαρφ, καλώς, να δώσουν καλή ποιότητα, να προσέχουν τι δίνουν και να πηγαίνει καλά στο σκύλο. Σκύλο είναι η ένδειξή μας. Και φυσικά ο κτηνίατρός μας θα μας πει αν πάει καλά στο σκύλο ή όχι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δίνουν καλή τροφή δηλαδή για σωστή ανάπτυξη και μπορούν να δώσουν κάποιο καλό συμπλήρωμα. Υπάρχουν κάποια συμπληρώματα καλά στην αγορά, τα οποία κάποια τα δίνω κι εγώ. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω ποιο είναι, δεν έχει σημασία νομίζω. Υπάρχουν κάποια καλά, αλλά όχι ασβέστιο. Ποτέ δεν δίνουμε ασβέστιο σε ένα κουτάβι σε ανάπτυξη, αν δεν υπάρχει λόγος να του λείπει π.χ. από τη διατροφή, γιατί μεγαλώνει το κόκαλο πριν από το μη, δεν προλαβαίνει να μεγαλώσει σωστά και αρχίζουν και στραβώνουν, φουσκώνουν τα κόκαλα και στραβώνουν τα πόδια. Το έχω δει ναι. Δηλαδή στην πράξη. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ ήλιο σαν φυλή και γενικά καλό είναι στην ανάπτυξη να βλέπει τα σκυλιά ήλιο για τη βιταμίνη D. Και αν υπάρχει κάποιο θέμα, καλό είναι να πούμε ότι η βιταμίνη D με το μαγνήσιο και το ασβέστιο είναι ένα τριό το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί... Γι' αυτό δίνουν, πάνε και δίνουν όμως συμπληρώματα ασβεστίου και κάνουν αυτό το λάθος. Ναι. Και μετά βλέπουμε τα σκυλιά με τα στραβά πόδια χωρίς λόγο. Mm-hmm. Καλό είναι να συζητάνε και με τον κτηνίατρό τους και με τον εκτροφέα τους που γνωρίζει πέντε πράγματα παραπάνω, ώστε να μην κάνουν λάθη. Γιατί έχει μιλήσει με κτηνίατρους και έχει δει και τόσα σκυλιά. Δηλαδή, και τόσα σκυλιά. Είναι η εμπειρία. Καλός ή κακός υπάρχει. Για πες μου λίγο για το μυδάκο, τι... Αυτός είναι ο Αρχιμίδης, το κανονικό του όνομα, ή Μίδας ή Τζουτζούκος. Είναι ο Τζουτζούκος μας λοιπόν. Ναι, ναι αγόρι μου, εσύ είσαι. Τζουτζούκο. Είναι ένα καλό σκυλάκι, το λατρεύω, το αγαπώ. Είναι από την πρώτη μου γένα. Η μαμά του, να ξεκινήσω από τη μαμά του, γιατί αυτή πρέπει να πάρει τα πρωτεία, είναι από τη Σερβία. Ήταν το καλύτερο άμσταφ και νέων και κουταβιών και γενικά για το 2017. Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος, μεγάλη πρωταθλήτρια Ελλάδος, πρωταθλήτρια νέων Ελλάδος, πρωταθλήτρια νέων Βουλγαρίας, πρωταθλήτρια νέων Σκοπίων, πρωταθλήτρια νέων... Γενικά εντάξει, καταλάβαμε, τα σάρωσε. Τούτος εδώ έχει κάνει τίποτα. Τούτος εδώ έχει σάρωσει νομίζω περισσότερο από τη μαμά του. Ναι. Είναι πρωταθλητής Ελλάδος, είναι μέγας πρωταθλητής Ελλάδος, είναι νέων πρωταθλητής Ελλάδος. Έχει βγει το καλύτερο American Staff στην Ελλάδα για το 2019. Έχει βγει το καλύτερο αρσενικό νέων για το 2018. Stop. Να σε ρωτήσω λοιπόν τώρα. Γιατί είσαι και... έχεις και γονίδια από Ιταλία, εσύ και είσαι πυροβολάς. Λοιπόν, πρέπει να με νοιάζουν εμένα όλα αυτά και γιατί πρέπει να με νοιάζουν. Θα σου πω, μου το λένε συχνά ότι τι με νοιάζει εμένα που έχεις πάει εσύ 10 εκθέσεις και σκασίλα μου κιόλας. Ναι. Λοιπόν, οι εκθέσεις δεν είναι καλυστία. Ας ξεκινήσουμε από αυτό να καταλάβουμε τι είναι η έκθεση μορφολογίας. Η έκθεση μορφολογίας είναι έκθεση η οποία πάμε το σκύλο μας, τον βλέπουν κριτές και μας λένε αν είναι μέσα στο πρότυπο, αν είναι κοντά στο πρότυπο. Τι σημαίνει πρότυπο. Στον τέλειο. Μπράβο, στο ιδανικό σκύλο της φυλής. Ακριβώς αυτό. Οπότε, όσο περισσότερες κρίσεις παίρνουμε από κριτές, πρώτον μαθαίνουμε τα ελαττώματα ή τα προτερήματα του σκύλου μας. Για να τα διορθώσουμε. Ακριβώς. Και ξέρουμε από εκεί και πέρα πώς να προχωρήσουμε την εκτροφή μας. Οπότε, όταν θέλουμε να πάρουμε ένα σωστό δείγμα φυλής, πρέπει να έχει πάει σε εκθέσεις, πρέπει να έχει κριθεί ο σκύλος, πρέπει να έχει πάρει σωστά καλά αποτελέσματα για να είναι άξιος αναπαραγωγής. Αυτό είναι. Αυτό το πράγμα κάνουμε σε εκθέσεις. Και να ξέρω ότι εγώ παίρνω ένα Amstaff το οποίο είναι. Άμσταφ σε όλα του, ακριβώς, να το πω απλά. Ακριβώς. Πρέπει ωραία, να είναι το τρίτο. Υγεία, μορφολογία, χαρακτήρα. Πες μου όμως κάτι, στην Ελλάδα γίνονται εξετάσεις εργασίας? Όχι, πουθενά δεν γίνονται επίσημα εξετάσεις εργασίας. Είπαμε, την έχουν ξεχάσει αυτή τη φυλή από την εργασία δυστυχώς. Ενώ μπορεί να κάνει τα πάντα, θα το πω πάρα πολλές φορές αυτό. Είναι φυλή που είναι εργασιακή. Ναι, που την έχουν καταχωρήσει στο FCI, δηλαδή. Απλά σε τι φυλές? Απλά στα τεριέ. Απλά στα τεριέ, τίποτα άλλο. Δεν, ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε καθαρά εργασιακοί φυλοί, δεν είμαστε. Και δεν θα έπρεπε να περνάμε εξετάσεις εργασίας, υπακοή, οτιδήποτε. Δεν περνάμε τίποτα. Ωραία, να
ακούω τώρα εγώ πάλι κάτι, γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι παίρνοντας ένα Άμσταφ παίρνουν τον ιδανικό φύλακα. Λοιπόν, τα Άμσταφ στο DNA τους έχουν ακριβώς το αντίθετο, τη φιλική διάθεση προς τον άνθρωπο, εκτός εάν γίνει κάτι πολύ χοντρό, αυτό, όπως η επίθεση σε ένα παιδί ή η έντονη επίθεση σε έναν από τους ανθρώπους τους. Είσαι υπέρ του να δουλευτούν στη σωματοφυλακή, μυρίζει το κανείς. Ναι, του αρέσει πάλι. Λοιπόν, okay. Είσαι υπέρ του να δουλεύονται στη σωματοφυλακή. Υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν και με ποια φίλη το κάνουν και με ποιο άτομο συγκεκριμένα το κάνουν και γιατί. Γενικά όχι. Θα είμαι πιο... Είμαι αυστηρή, γιατί έχω δει σκυλιά να χαλάνε από αυτό, γιατί δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία του Άμσταφ να είναι επιθετικό και επιφυλακτικό προς τον άνθρωπο. Οπότε θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό με αυτά τα σκυλιά. Εγώ να μιλήσω. Εσύ να μιλήσω ως εκπαιδευτής. Να μιλήσω η Ιταλίδα βομβαρδίστρια. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι όποιος ξέρει, γιατί κακά τα ψέματα, αυτός που θα πάει να σε κλέψει να μπει στο σπίτι σου, θα σε παρακολουθήσει. Ξέρει ότι υπάρχει αυτή η μούρη μέσα, θα προτιμήσει να πάει στο διπλανό σπίτι, εκτός αν έχει φιξάρει ότι μέσα στο σπίτι σου υπάρχουν κύβοι με χρυσάφι. Ναι, εντάξει, οπότε θα μπει στη διαδικασία. Λοιπόν, εγώ αυτό λέω, γιατί με παίρνουν πολλές φορές, γι' αυτό με λένε αντικοινωνικό. Καλά, δεν θέλεις να βγάλεις λεφτά. Όχι ρε φίλε, δεν θέλω. Και μου λέει, ας πούμε, μου έρχεται ας πούμε και ένα ντούκι τέτοιος, ο οποίος υπεραγαπάει το σκύλο του κιόλας, και μου λέει θέλω να τον κάνω σωματοφύλακα. Του λέω δηλαδή να σε προστατεύσει. Μου λέει ναι. Του λέω, ρε αγόρι μου, καταρχήν είσαι τέτοια ψυχούλα που έτσι και σου συμβεί τίποτα. Θα μπεις εσύ μπροστά να δείρεις, μην πάθει τίποτα ο σκύλος σου, ας πούμε. Είναι σημαντικό όταν υπάρχουν τέτοια θέματα, δηλαδή δουλεύονται σκύλοι σωματοφυλακές, να δουλεύονται για ανθρώπους που τους έχουν πραγματικά ανάγκη. Πραγματικά αυτό. Έτσι. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας ενός ανθρώπου ή ενός σπιτιού. Και σίγουρα υπάρχουν και άλλες φυλές που θα το κάνουν ίσως και καλύτερα ή είναι φτιαγμένες πιο πολύ γι' αυτό. Αυτά εδώ είναι αποτρεπτικά από μόνα τους. Ήδη τα κουβαλάνε την κακή φήμη. Τα φοβούνται ήδη. Δηλαδή, σκέψω ότι περπατάμε στο πεζοδρόμιο και αλλάζουν πεζοδρόμιο οι άνθρωποι. Ενώ αυτά θέλουν να πάνε με στρέλη χαρά, να κάνουν ειδικά χαρά. Ειδικά μετά τα διάφορα ατυχήματα που γίνανε. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Ωραία, εγώ δεν θα βγάζω τα pitbull από την συζήτηση και θα συνεχίσω να λέω ότι εννοώ όχι τα pitbull ανεξέλεγκτης παραγωγής, γιατί παραγωγή είναι τα pitbull τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το UKC. Από το UKC. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ποιος θα πάρει το pitbull, ποιος θα πάρει το Amstaff. Τώρα, αυτό είναι σχετικό. Δηλαδή, θα προσπαθήσει οποιοδήποτε να πάρει. Ποιος είναι ιδανικός για το Pit και ποιος είναι ιδανικός για το Amstaff. Θεωρώ και για τα δύο και για το οποιοδήποτε σκυλί. Ιδανικός είναι όποιος το παίρνει συνειδητοποιημένα, όποιος καταλαβαίνει γιατί παίρνει και διαλέγει μία φυλή. Δεν την παίρνουμε λόγω εμφάνισης. Α, λέμε τι ωραίο τούμπανο είναι αυτό, να το βγάζω βόλτα και να δείχνω στους άλλους ότι έχω το τούμπανο με τα καρφιά. Έλα, γορούνα μου. Έλα. Το θέμα είναι ότι. Τώρα θα χαρεί και θα κάνω βλακία. Έκανα βλακία. Τώρα είμαι ένα το. Αυτό είναι το Άμσταφ. Αυτό είναι το Άμσταφ. Κάπου κάτ, παιδιά, κάτ. Αυτό είναι το Άμσταφ. Κάτσε. Ωραία. Κάτσε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιούμε γιατί διαλέγουμε μία φυλή. Είτε είναι το pitbull που λέμε το παραγωγή, είτε το American Staff, είτε οποιοδήποτε ημίαιμο σκυλάκι. Δεν το παίρνουμε για την εμφάνιση. Ναι, μεν μας αρέσει μία εμφάνιση ενός σκύλου, δεν γίνεται να μην μας αρέσει. Αλλά πρέπει να δούμε παραπέρα, να δούμε αν μας ταιριάζει ο χαρακτήρας του, αν μας ταιριάζει στη ζωή μας όλο αυτό. Δηλαδή, αν εγώ είμαι κάποιος άνθρωπος που δεν είμαι αθλητικός. Δεν είναι σημαντικό να συμβουλευόμαστε έναν εκπαιδευτή πριν. Σαφέστατα. Και εκπαιδευτή, να ψάχνουμε και με εκτροφής να μιλάμε. Θα σου και πω με για τους εκτροφείς. Κάποτε λοιπόν σκάει ένα ζευγάρι παππούδων, λέει πήγαμε στον τάδε εκτροφέα, τον ρωτήσαμε τι φιλή, αν κάνει μια φιλή για μας και μας είπε είναι ιδανική το Μαλινουά.
Λοιπόν, να σου πω τώρα, μην μου πεις ότι δεν υπάρχουν εκτροφείς τώρα που θέλουν να σπρώξουν το σκύλο. Παντού υπάρχουν και εκπαιδευτές υπάρχουν που θέλουν και να σπρώξουν από πάπη. Και δεν το συζητάω, υπάρχουν. Και εκπαιδευτές υπάρχουν. Τα πάντα υπάρχουν. Αυτό το κομμάτι όμως δεν μπορεί να μένει πια στη συνείδηση απλά. Γι' αυτό είπα να πρέπει να ψάχνουμε και οι ίδιοι να ενημερωνόμαστε πριν. Να ενημερωνόμαστε εμείς πριν συμβεί, πριν αποφασίσουμε τι θέλουμε, να δούμε μας ταιριάζει, φίλε, λίγο, να διαβάσουμε λίγο, δεν είναι κακό. Δηλαδή το διάβασμα το έχουμε ξεχάσει πια. Γι' αυτό και εμείς ρωτάμε, όταν ενδιαφέρεται κάποιος από την αρχή, ρωτάμε κάποια πράγματα. Εγώ τουλάχιστον μου δίνουν ένα μίνι βιογραφικό πριν την απόκτηση, πριν γενικότερα, για να γνωριστούμε πρώτα, να δω αν ταιριάζει ο σκύλος μαζί τους. Γιατί πραγματικά έχω πει σε πάρα πολλούς ανθρώπους ότι δεν ταιριάζουν αυτά σκυλιά για εσάς, πηγαίνετε σε κάτι άλλο. Δεν είναι αυτό που ζητάτε. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ναι, σου πάει, είστε φίμη της κακιάς μάγισσας. Δεν είναι κακιά όμως, γιατί αν το σκεφτείς, μπορεί να είμαι κακιά, αλλά δεν είναι αυτό. Αν το σκεφτείς, αν δώσω εγώ ένα σκύλο και αύριο είναι δυστυχισμένος και ο σκύλος και αυτοί που το πήρανε, το σκύλι πού θα καταλήξει. Και μακάρι να καταλήξει εμένα. Αν όμως δεν καταλήξει εμένα, για ποιο λόγο να δημιουργούμε αυτό το πράγμα, δηλαδή. Σε μικρό χώρο μπορεί να ζήσει. Μικρό χώρο εννοείς διαμέρισμα. Ναι. Με την απαραίτητη εκτόνωση, ναι. Αλλά οπωσδήποτε με την απαραίτητη εννοείς εκτόνωση. Εννοείς βόλτες, παιχνίδι, ναι, ναι, ναι. Ιστορίες κτλ. Ζουν κανονικά σε διαμέρισμα. Έχω δώσει σκυλιά σε διαμερίσματα και είναι ευτυχισμένα. Mm-hmm. Αρκεί όμως να ασχολείσαι πάρα πολύ μαζί τους. Αυτό. Αυτά τα νοιάζει απλά να είναι μαζί σου και να εκτονώνονται. Όλα τα άλλα δεν τα νοιάζει. Είναι και εδώ μέσα. Ωραία. Θα έρθω και σε ένα θέμα της εποχής. Μου απαντάς και σχεδόν μονολεκτικά αν θέλεις, να βγάλω το λουρί του σκύλου μου να κάνω μπάνιο μαζί του. Στη θάλασσα, ναι. Όχι, ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση γιατί ενοχλούμε. Καταρχάς πρέπει να σεβόμαστε τους άλλους. Δεν αγαπάνε όλοι τα σκυλιά ή δεν μπορούν να τα ανεχτούν όλοι. Αν θέλουμε να πάμε για μπάνιο, θα πάμε σε μια απομακρυσμένη παραλία που δεν είναι κανείς, με το λουρί ελεγχόμενος πάντα ο σκύλος, μη μας φύγει οτιδήποτε. Και κάνουμε τον μπανάκι μας ωραία και μετά τον ξεπλένουμε οπωσδήποτε όταν γυρίσουμε σπίτι με νερό. Ναι, σωστά. Αν έρθει κάποιος και σου πει ότι δεν έχω πείρα από σκύλους, ναι, αλλά κρίνεις ότι το lifestyle του ταιριάζει με ένα άμσταφ, θα το δώσεις. Το έχω δώσει. Έχω κάνει δώσει αυτό το πείραμα, γιατί πείραμα ήταν ουσιαστικά. Ήμουν βέβαια πάρα πολύ κοντά και δίπλα για να δω τι γίνεται. Και πήγε εξαιρετικά, γιατί η κοπέλα συγκεκριμένα που το ήθελε, ήθελε τρελά πάρα πολύ να προσπαθήσει, ήθελε πάρα πολύ να ασχοληθεί και φυσικά με άκουσε. Δηλαδή πήγε κατευθείαν σε εκπαιδευτή από την πρώτη στιγμή, οπότε τώρα είναι ευτυχισμένη, το σκυλί είναι 2 χρονών και είναι απόλυτα ισορροπημένη και εχθές κιόλας μου έλεγε ότι είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη μαζί και θέλει να τους δω κιόλας. Τα προτείνεις σαν πρώτο σκυλό? Αφού εξηγήσω τις δυσκολίες, γιατί θα το πω ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολα σκυλιά, έχουν τις δυσκολίες τους, όπως είπαμε πριν, λόγω χαρακτήρα. Και ναι, να προσθέσω και μία που δεν είπαμε, η χαρά της ζημιάς. Η ζημιά όταν δεν είναι. Και πρόσεξε. Όταν δεν έχουν εκτονωθεί. Όταν καλά έχουν τώρα, άσε τα δεν έχουν εκτονωθεί. Άμα δαγκώσουν την τέτοια, τα ζω εγώ τώρα και με την άλλη. Άμα δαγκώσουν τη γωνία του τραπεζιού, δεν θα τη βρει δαρμένη. Όχι, θα λείπει, θα ναι, λείπει ναι, απλά ναι, η γωνία του τραπεζιού. Είπαμε, έχουμε μια αλφαδύναμη. Ναι, ωραία. Θα το εξασκήσουμε καλά όταν το κάνουμε. Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι γενικά, αν είναι εκτονωμένα και αν κάποιος θέλει πάρα πολύ να ασχοληθεί, μπορεί να το κάνει. Δεν τα προτείνω απαραίτητα σε ανθρώπους που δεν ξέρουν από σκυλιά γενικά, γιατί είναι λίγο δύσκολα στα σκυλιά. Δεν είναι το πιο εύκολο σκυλί. Πρέπει να έχει εκπαιδευτεί δίπλα σου που συνεπάγεται ένα κόστος, πρέπει να ασχοληθείς, πρέπει να έχεις το νου σου ότι δεν θα το αφήσω χαρούμενο να παίζει με άλλα σκυλάκια. Είναι λίγο κάποια πράγματα που είναι λίγο. Εγώ θα σου πω από την πλευρά μου ότι με την πιστοποίηση ότι θα εκπαιδευτεί ο σκύλος, θα προτείνω για πρώτα σκυλιά. Ναι. Ειδικά σε οικογένειες. Σε οικογένειες και εγώ πολύ με παιδιά. Όχι με την πιστοποίηση ότι θα εκπαιδεύσω εγώ αναγκαστικά, θα εκπαιδεύσει ένας συνάδελφός μου. Ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αν δεν πάνε για εκπαίδευση. Δεν φέρεις ευθύνη. Φίλε, δεν φέρω καμιά ευθύνη. Ακριβώς. Για το τι θα γίνει. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα για το πώς θα πάει ο σκύλος. Εγώ όταν τα δίνω, λέω ότι πάντα πρέπει το σκυλάκι να έχει πάντα και λίγο το χώρο του και το χρόνο του. Δεν μπορεί συνέχεια ένα παιδί να είναι από πάνω του, γιατί πρέπει να ηρεμεί και ο σκύλος. Δεν πρέπει να του πάει συνέχεια τα νεύρα. Mm-hmm. Οπότε πρέπει λίγο με τα παιδιά να είμαστε πιο προσεκτικοί και πιο υπεύθυνοι. Ωραία. Θέλω να προσθέσω άλλο ένα συμπεριφορικό κομμάτι και μετά κλείνω εγώ με αυτά που ήθελα να πω. Είναι παρεμβατικά σκυλιά. Τι σημαίνει παρεμβατικά? Δεν τους αρέσουν οι καυγάδες των άλλων. Με τίποτα. Με το που θα δουν καυγά,
των άλλων θα πάνε να μπουν. Δηλαδή, αν δουν δύο σκύλους να τσακώνονται, έχουν φύγει με τετακέ να μπουν στον καυγά. Αυτό δεν ισχύει τόσο για μέσα στο σπίτι, ας πούμε, σε σχέση. Εκτός αν γίνει πολύ έντονος ένας καυγάς, αλλά εκεί που βλέπουν τη βία είναι σαν να τα έλκει, σαν μαγνήτης. Όχι, δεν τους αρέσει η βία. Υπάρχει μάλιστα ένα βίντεο του Σίζαρ Μίλαν, στο οποίο δουλεύει ένα pitbull, αν θυμάμαι καλά είναι pitbull, το οποίο είχε πρόβλημα με αυτό που συζούσε, σκοτωνόντουσαν δηλαδή, και όταν θεώρησε ότι το φτιάξε, το φώναξε στη φάρμα που έχει ο Μίλαν, τα έβαλε μαζί τα σκυλιά και δυστυχώς τα σκυλιά αρπαχτήκαν και ξαφνικά φύγαν από παντού δεκάδες pitbull και πήγαν, και πήγαν όλα όπου εκπαιδευτές τα πιάνανε, τα πετάγανε πίσω. Δεν θα το προκαλέσουν. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα το προκαλέσουν. Δεν θα κάνουν όχι, όχι, όχι. Κίνηση, αν, αλλά... γίνει αν μπροστά του γίνει ο καυγάς όμως θα τα τραβεί. Θα επέμβουν. Ναι. Ωραία, αυτά ήθελα ισχύει να. Ισχύει αυτό και ισχύει και με του ανθρώπου. Δεν θέλει να τσακώνονται οι άνθρωποι του. Δηλαδή θα μπει αλλά με ωραίο τρόπο εκεί. Θα αρχίσει να σε γλύφει, θα αρχίζει να ξέρει. Να πάει τη συζήτηση αλλού. Ναι, δεν θέλει να τσακώνονται γενικά. Δεν του αρέσει ο καυγάς. Κάτι, οι τιμές που κειμένονται. Οι τιμές είναι ανάλογα τη γέννα, ανάλογα ποιοι είναι οι γονείς. Δεν μπορώ να βγάλω ένα κοστολόγιο στάνταρ, θα είναι ψεύτικο αυτό το πράγμα. Εγώ ανάλογα με το τι κάνω κάθε φορά, προσέχω και βγάζω ανάλογα τα έξοδα με τα έσοδα, για να το πω και σωστά. Θέλω να είμαι σωστή. Γενικά να φανταστείς ότι οι εξετάσεις της φυλής, οι περισσότερες γίνονται στο εξωτερικό, στη Γαλλία, σε εργαστήρια, μην κάνω διαφήμιση στο εργαστήριο, και κοστίζουν τουλάχιστον 500-600 ευρώ, έτσι, σε κάθε σκύλο, μόνο οι εξετάσεις για τις ασθένειες DNA. Δεν σου λέω για τις δυσπλασίες, τις καρδιές και όλα αυτά που γίνονται εδώ. Αυτά είναι μόνο δηλαδή τέτοια ποσά. Εγώ γράφω και αναλυτικά τι κάνω στο κάθε σκυλί μου μέσα στο site. Το για να μην νομίζει κάποιος ότι τον κοροϊδεύω. Με το δεν υπάρχει λόγος, δεν θέλω. Νίκο το Ρουσίδη, ο οποίος κάνει και αυτός εξετάσεις. Ακριβώς, ο Νίκος είναι πάρα πολύ καλός αυτό. Έχουμε την ίδια λογική με τον Νίκο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ανάλογα πάει με το τι έχουμε κάνει για αυτά τα σκυλιά. Βέβαια, εγώ τα κάνω σχεδόν σε όλα μου τα σκυλιά, να μην πω σε όλα. Να φανταστείς ότι δεν κάνω εμπορικές γέννες. Δηλαδή, έχω κάνει δύο γέννες όλες και όλες, σαν εκτροφέας. Τώρα θα κάνω, ελπίζω με το καλό ξανά, και προσπαθώ να τις κάνω όσο καλύτερα γίνεται. Οι τιμές τώρα ανάλογα. Μπορώ να σου πω ενδεικτικά ότι για μια γέννα με καλούς φυσικά σκύλους που βάζω, ελεγμένους τα πάντα, φυσικά να έχουν πάει σε εκθέσεις μορφολογίας, να έχουν σωστό χαρακτήρα για τη φυλή, θα ξεκινήσουν, άμα έχουμε 5 κουτάβια και πάνω, από τα 700-800 ευρώ. Πάμε να μου πεις λίγο τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του σκύλου. Είπαμε κάποια, περνώντας τα. Είπαμε σκούρα μύτη, οπωσδήποτε, σκούρα μάτια, οπωσδήποτε. Πρέπει ο σκύλος να είναι ομοιόμορφος, ύψος βάρος, δηλαδή να μην φαίνεται κοντοπόδαρος ή μακρύς. Αναλογικά λέει ένα περίπου ύψος γύρω στα 43 με 46 εκατοστά το θηλυκό και 46 με 49 είναι το ιδανικό για τα αρσενικά. Αυτά βέβαια είναι μέσα σ' άκρης, δεν είναι απόλυτο το πρότυπο σε αυτά, ενώ δεν σε υποχρεώνει, σου λέει είναι προτιμητέο. Απλά αυτό που οπωσδήποτε σε υποχρεώνει να είναι αναλογικό στο σκύλο, να βλέπεις ένα σκύλο δυνατό, μειώδη, αλλά και αθλητικό ταυτόχρονα, δηλαδή δεν πρέπει να χάνει το αθλητικό του μέρος, το λέει πολύ συγκεκριμένα το πρότυπο αυτό. Mm-hmm. Επίσης πρέπει να είναι ένα σκύλο ο οποίος φαίνεται αθλητικός και στον τροχασμό του, δεν πρέπει να είναι βαρύ, δηλαδή να τροχάζει βαριά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι αθλητικό σκύλος, το ξαναλέω αυτό. Πρέπει το τρίχωμά του να είναι λίο, επιτρέπονται όλα τα χρώματα, απλά δεν προτιμούνται κάποια χρώματα, όπως είναι πάνω από 80% λευκό, όπως είναι το black and tan και το liver. Και το μπλε που είπαμε πριν. Εντάξει, το μπλε, ναι, επειδή κουβαλάει ασθένειες. Για τα προβλήματα ασθένειες, με τις ασθένειες. Μας ενδιαφέρει επίσης όταν κινείται να κρατάει σωστά την ουρά του, να μην τη σηκώνει πάρα πολύ ψηλά ή να μην είναι φοβικό και να τη βάζει κατά τα σκέλια. Γενικά τα φοβικά άμστα δεν πρέπει ούτε να πηγαίνουν σε εκθέσεις, ούτε να αναπαράγονται.
Πες μου κάτι, αυτό το κόλλημα με τα αυτιά που έχουν φάει όλοι που κρεμάνε και κάτι κέρματα έχω δει. Ναι, εντάξει, έλα, δεν τώρα, είναι κόλλημα. Μην μου πεις ότι δεν γίνονται. Θα σου πω τι γίνεται. Επειδή πλέον ευτυχώς έχει απαγορευτεί η κοπή των αυτιών, προσπαθούμε όταν δεν μεγαλώνουν για κάποιο λόγο ομοιόμορφα τα αυτάκια, γιατί μπορεί κάποιες στιγμές ο χόνδρος του ενός αυτιού να σηκωθεί, να πέσει οτιδήποτε. Όταν δεν υπάρχει πρόβλημα στο χόνδρο και δεν πέφτει τελείως κάτω το αυτί, εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Προσπαθούμε να δένουμε τα αυτάκια με ειδική ταινία από το φαρμακείο. Δεν πονάνε τα σκυλιά, δεν τα ενοχλεί. Ίσα-ίσα μετά ναι, την πρώτη. Απλά για να μεγαλώνουν ομοιόμορφα για κάποιο διάστημα. Δεν είναι κάτι, είναι καθαρά για αισθητικό λόγο. Φοβάστε μην γίνει λυκοσκυλέ αυτό. Όχι, αν είναι να γίνει λυκοσκυλέ θα γίνει. Θα γίνει. Ό,τι και να κάνεις. Ναι. Απλά για να είναι ίδια. Απλά για να μην είναι το ένα έτσι και το άλλο έτσι. Να είναι ίδια, να είναι ομοιόμορφα. Μάλιστα. Για να δίνει όμορφη έκφραση. Και αυτό στο που κρεμιέται το κέρμα. Το κέρμα το βάζουν όταν έχουν πολύ δυνατό χόνδρο και σηκώνονται λυκοσκυλέ που λες. Ναι. Το βάζουν μήπως και πέσει. Αλλά όταν ο χόνδρος είναι τόσο δυνατός και σηκώνεται, δύσκολα να πέσει. Δεν έχει σκεφτεί κανένας ότι το κέρμα δίνει μεγαλύτερη δύναμη στο και όταν θα βγάλει το κέρμα θα πεταχτεί σαν κεραία. Και αυτά είναι θέμα εκτροφής. Δυστυχώς, επειδή πάρα πολλά χρόνια εκτρέφονταν χωρίς αυτιά, με κομμένα αυτιά δηλαδή, δεν είχαν δώσει εκτροφή σημασία στα αυτιά. Οπότε τώρα πλέον που άρχισε η εκτροφή να δίνει σημασία στα αυτιά, προσπαθούμε να ζευγαρώνουμε σωστά δείγματα αυτιών, γιατί και αυτό έχει σημασία, για να μας δίνουν σωστά δείγματα αυτιών. Σε έχει πλησιάσει κοινομάχος? Όχι. Είμαι πολύ σκύλα, όπως είπες και εσύ πριν, και δεν με πλησιάζουν. Και συνήθως με αποφεύγουν και με κράζουν και οι πιτσιρικάδες μετά, χωρίς να θέλω να πω κάτι υποτιμητικά. Αλλά οι μικρές ηλικίες, τα 18χρονα, δηλαδή τα 19χρονα, που απλά θέλουν να πάρουν ένα σκύλο για εφέ, δεν με πολύ πλησιάζουν. Ή αν το κάνουν, μετά φεύγουν τρέχοντας. Γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν δίνω ένα σκύλο για εφέ, ούτε σε ένα παιδί το οποίο δεν έχει πάει ούτε στρατό, ούτε να σπουδάσει, που ξέρω ότι η ζωή του θα αλλάξει, είτε του αρέσει είτε όχι. Δεν θα δώσω ένα σκύλο χωρίς να υπάρχει στην κατάθεση της οικογένειας από πίσω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Υπάρχει κόντρα εκτροφέας, αν θεωρήσουμε ότι είσαι αυτή που λες, έτσι. Βέβαια, γιατί μπορεί να λέω ότι να. Δεν σε ξέρουμε, εδώ μπορείς να λες ότι θέλεις. Υπάρχει κόντρα εκτροφέας, δηλαδή που πάρτε παιδιά ό,τι θέλετε. Δεν θέλω να κατηγορήσω εκτροφής άλλους, πραγματικά. Δεν θα πεις το όνομά του, υπάρχει θεωρώ κόντρα. Ότι ο καθένας προσπαθεί να κάνει αυτό που κάνει με τον τρόπο που νομίζει εκείνο σωστό. Από εκεί και πέρα είναι. Καλά, εγώ μπορεί να νομίζω σωστό ότι πρέπει να κυκλοφορούν αυτά και να τρομάζει όλος ο κόσμος. Ναι, μπορεί να το πιστεύεις αυτό και να ισχύει. Μπορεί να υπάρχουν και τέτοιοι. Μπορεί. Μπορεί. Δεν ξέρεις αν υπάρχουν. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Εγώ αυτό που λέω πάντα στον κόσμο για να τον κάνω λίγο να φυπνάται και να βλέπει τι γίνεται. Θέλω πάρα πολύ να ψάχνουν πού πάνε, τι κάνουν, να κοιτάνε και τους εκτροφείς. Δηλαδή, όχι επειδή είμαι εκτροφέας και έχω την ταμπέλα, είμαι σωστή, μπορεί να είμαι η χειρότερη που υπάρχει. Μπορεί να κάνω ακόμα και κοινομαχίες στο μπαλκόνι μου και να μην το ξέρει κανείς, έτσι. Θέλω να ψάχνουν, να βλέπουν τα σκυλιά από κοντά, να μαθαίνουν το πρότυπο, να ξέρουν τι ζητάνε, να βλέπουν το χαρακτήρα των σκύλων που πάνε και βλέπουν, να βλέπουν τους γονείς. Θέλω να βλέπουν πού μεγαλώνουν τα κουτάβια, γιατί τα κουτάβια πρέπει να μεγαλώνουν σωστά. Δεν είναι απλά γεννάει σκύλα μας, τα παρατάμε σε ένα οικόπεδο και μεγαλώνουν μόνα του. Ας πούμε ένας εκτροφέας ο οποίος έχει τα σκυλιά του μέσα σε κλουβιά και τα βγάζει για την αναπαραγωγή, είναι καλός εκτροφέας? Εντάξει, δεν μπορώ να το κατακρίνω απόλυτα. Εγώ δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Υπάρχει, είναι σαν να υπάρχει μια ομερτά μεταξύ σας. Όχι, δεν είναι ομερτά, δεν είναι. Δηλαδή. Θα σου πω τι είναι. Θα σου πω τι ναι. είναι. Εγώ δεν το κάνω. Γιατί εμένα προσωπικά, σαν αργυρό, αυτό το πράγμα δεν μου αρέσει. Εγώ θέλω να ζω με το σκύλο, να ξέρω τι είναι ο σκύλος μου και όταν μιλάω σε κάποιον άνθρωπο, να ξέρω ότι, γιατί πράγμα μιλάω. Όταν δεν ζεις κάθε μέρα με ένα σκύλο, θεωρώ ότι δεν μπορείς να έχεις απόλυτα άποψη σωστή για αυτό. Είπες όμως ότι πρόκειται για ένα ανθρωποκεντρικό σκυλί. Βάζοντάς το μέσα σε ένα κλουβί. Θα είναι δυστυχισμένο. Δεν κάνει ζημιά. Ναι, ναι, θα είναι δυστυχισμένο. Για και μένα δεν θα κάνει ζημιά και στο χαρακτήρα. Σαφέστατα. Έτσι όπως το λέμε, δεν υπάρχει και διαφορά από τα puppy mills. Δηλαδή το να τα έχεις κάπου παρατημένα και να μην ασχολείσαι δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Πες το μου, λοιπόν. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να τους έχει φτιάξει ένα χώρο να τα έχει εκεί, να μην τα έχει σπίτι του γιατί π.χ. έχει 15 σκυλιά, αλλά να είναι εκεί όλη μέρα, να είναι μαζί του, να ασχολείται. Έτσι. Αυτό δεν μπορώ να το κατακρίνω. Εγώ σου είπα να τα βγάζει μόνο για γένες. Όχι, να σε αφήσω, για γένες όμως, δεν είναι. Συζητητή, εγώ καταλαβαίνω. Ωραία.
Επίσης, ήθελα να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς μεγαλώνουν τα κουτάβια. Γιατί πάμε και λέμε: OK, έκανε μια γέννα, παίρνουμε από εκτροφέα, όλα καλά. Αν ο εκτροφέας δεν έχει ασχοληθεί όμως με τα κουτάβια στην κρίσιμη κουταβίσια ηλικία, δεν είναι ότι παίρνουμε κάτι καλύτερο από κάτι άλλο. Γιατί πρέπει να κοινωνικοποιηθούν από πάρα πολύ μωρά. Το ξέρεις και εσύ. Φαίνονται και οι χαρακτήρες από πάρα πολύ μικρά. Πρέπει να τους βάζουμε ήχους. Πρέπει να, για να μην φοβούνται, να μην έχουν μετακροτοφοβίες, να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Πρέπει να τους δίνουμε τη σωστή τροφή. Πρέπει να τα μαθαίνουμε από μικρά πού είναι η τουαλέτα, να είναι καθαρά. Αν δεν τα μάθεις τα κουταβάκια από μικρά να είναι καθαρά και θα πάνε στο καινούριο σπίτι, δεν θα μπορούν εύκολα να κάνουν οι άνθρωποι την εκπαίδευση τουαλέτας. Δηλαδή θα τους πάρει πολύ περισσότερο χρόνο. Ενώ αν μάθουν από μικρά, είναι και, πολύ καλύτερη. Και η αλήθεια είναι, γιατί δυστυχώς πιστεύουν όλοι ότι ένα σκύλο, ας πούμε, 2 μηνών, δεν μπορείς να ξέρεις τι χαρακτήρα. Αυτό είναι ψέμα. Οι χαρακτήρες φαίνονται μερικές μέρες. Αφού περάσουν από το θυλασμό, πραγματικά βλέπεις ποιος πηγαίνει, ναι. Έχει την κάρη στο γάλα και πιο καημένο δεν μπορεί να φτάσει. Πιο και πατάει, δεν μπορεί, τα άλλα, ναι, πιο πατάει τα άλλα. Και εκεί είναι εκπαίδευση, είναι, έτσι, και το πώς θα καθοδηγήσεις τα πράγματα ώστε να ενδυναμώσεις το ένα και να βάλεις όρια και στο άλλο. Λοιπόν, όπως και να ταιριάξεις μετά τους κατάλληλους χαρακτήρες με τους κατάλληλους ανθρώπους. Δεν μπορεί να δώσει το πιο κυριαρχικό της γέννα σε μια οικογένεια με ένα παιδάκι 1 χρονών ή 2 χρονών. Θα το αποφύγεις αυτό. Όχι ότι δεν θα γίνει μια χαρά σκυλή, θα γίνει. Αλλά θα είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση στο σπίτι για αυτούς τους ανθρώπους. Θα τους δώσει κάτι πιο ήπιο. Και σε κάποιον που έχει πιο πολύ χρόνο και πιο πολύ εμπειρία, θα δώσει το πιο δύσκολο σκυλάκι να ασχοληθεί. Η μεγαλύτερη διαφωνία μου με τραγούδι είναι αυτό με το What a Wonderful World. Λοιπόν, ας υποθέσουμε όμως ότι υπάρχει μια τέτοια εκδοχή και θέλω να μου πεις ένα 24ωρο το οποίο θα έκανε ένα American staff απόλυτα ευτυχισμένο. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Καταρχάς, να ξυπνάγει νωρίς ο ιδιοκτήτης, με το νωρίς έχουμε ένα θέμα γενικότερα, θέλουμε να ξεκινάει η μέρα μας νωρίς, και να ήταν μόνιμα μαζί του, αγκαλίτσα, φυλάκια, όλα αυτά. Αφού λοιπόν του δίνει όλη αυτή την αγάπη και την αφοσίωση, να το έπαιρνε και να πηγαίνανε να παίξουν. Με οποιοδήποτε παιχνίδι του αρέσει, γιατί στο καθένα αρέσει κάτι διαφορετικό. Είτε με φλερτπολ, που φλερτπολ είναι ένα μεγάλο, πώς να το πω, ματσούκι. Με μπαλάκια στην άκρη. Έχει παιχνίδι στην άκρη και το κυνηγάει. Είτε να τραβάει από κάποιο δέντρο κρεμά με ένα ελαττήριο, με ένα παιχνιδάκι και τραβάει. Τα κάνω και εγώ με τη Λέτη αυτή. Ναι, είναι ωραία εκτόνωση αυτή. Οποιοδήποτε παιχνίδι. Αφού λοιπόν ξεθεωνόταν στο παιχνίδι και γύριζε σπίτι, να το παίρνει πάλι αγκαλιά, να κοιμόταν, να ξεκουραζόταν λίγο, μετά να το τάιζε, ό,τι του άρεσε σε απίστευτο βαθμό όμως, γιατί είναι λέμαδρα σκυλιά, έτσι. Θα ήθελε να φάει, δεν ξέρω, μπριζόλες, 10 κιλά μπριζόλες, μέχρι να σκάσει. Μακριά από την άσκηση, να πούμε. Ναι, μακριά, μα γι' αυτό είπα αφού κοιμηθεί και ξεκουραστεί. Συστροφές έχουμε, μια από το φερικό. Σπάνια. Okay. Σχεδόν ποτέ, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε, έτσι. Γενικότερα όμως είναι λέμαργα σκυλιά και καλό είναι να προσέχουμε πως τρώνε, γιατί τρώνε πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα, για πες λοιπόν πως συνεχίζεται τη μέρα. Συνεχίζουμε τη μέρα λοιπόν, αφού έχουμε φάει, ξαναξεκουραζόμαστε αγκαλιά στο αφεντικό μας που δεν σηκώνεται να πάει τη τουαλέτα, δεν υπάρχει περίπτωση, ή αν πάει θα πάμε μαζί. Ναι. Και ξανά παιχνίδι, βόλτα, άσκηση μέχρι να ψοφήσουμε από την κούραση κάποια στιγμή το βράδυ. Mm-hmm. Και μετά το βράδυ να κοιμηθούμε αγκαλίτσα. Εκεί θα ήταν ένα άμσταφ 3 ευτυχισμένο. Δεν θα ήταν ευτυχισμένο να περπατήσουμε 5 χιλιόμετρα. Θα του άρεσε. Θα του άρεσε να μυρίζει, να δει, να κάνει. Δεν θα είχε όμως την ίδια, έτσι. Θέλει να βγάλει ένταση. Θέλει να βγάλει έντονα την ενέργεια του. Και πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι που ήθελα να πάμε, που είναι τα προβλήματα συμπεριφοράς που μπορεί να βγάλει ένα άμσταθ. Mm-hmm. Να ξεκινήσω. Επιθετικότητα προς άλλα ζώα. Περίμενε. Θα μου λες εσύ. Ναι, θα σου λέω εγώ και θα μου λες. Το πρώτο είναι επιθετικότητα προς άλλα ζώα, είναι το κλασικό. Το δεύτερο είναι αυτή την έκρηξη που μόλις αναφέραμε, δηλαδή το παιχνίδισμα κτλ. Να μην μπορείς να το ελέγξεις. Ναι. Έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι και γι' αυτό εγώ απαγορεύω άνευ εκπαίδευσης τη διελκυνιστίδα. Ναι. Εάν, γιατί ο σκύλος πρώτα πρέπει να μάθει να αφήνει. Και μετά πρέπει να μάθει πολύ να πιάνει, έτσι. Πολύ. Γιατί μπορεί να πιάσει κάτι στο στόμα του, όπως ένα κόκαλο, και να πάει να το πάρεις και το ένστικτο να δουλέψει ανάποδα. Ναι. Okay. Όπως και το χέρι σου, μπορεί εκείνο να μην θεωρήσει ότι σε πονάει, επειδή έχουν δύναμη, να σε τραβάει για παιχνίδι, αλλά να σου κάνει ζημιά, γιατί εμένα θα σου πω γιατί το ζήσα πρόσφατα. Η
χοντρή μέσα, η Arwen, μου σκάσε δαγκονιά 3 μηνών στο πόδι την ώρα που περπάταγα. Και νόμιζα ότι ήταν έκανα Rottweiler. Ναι, και εκείνη δεν κατάλαβε τη δυναμική. Όχι, δεν το καταλαβαίνει. Δεν το καταλαβαίνουν. Να προχωρήσουμε. Η διαχειτικότητά τους προς τον άνθρωπο μπορεί να γίνει. Είναι εκρηκτική και μπορεί να φοβήσει. Όχι μόνο αυτό, ξέρεις τι κάνουν πάρα πολύ συχνά όλα, ανεξαιρέτως. Από την πολύ τους χαρά και τον πολύ ενθουσιασμό, όταν σκύβει. Έχουμε αυτό κακό οι άνθρωποι. Πάμε να σκύψουμε πάνω από το σκύλο να το χαϊδέψουμε. Και τρως μπουκέτο με το κεφάλι. Το τρως κατευθείαν εδώ, τρως κουτουλιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να φάει κουτουλιά. Δηλαδή το παθαίνουν όλοι. Θέλω να πω όμως ότι πώς ξεκινάει, γιατί ας πούμε αυτό μπορούμε και να μην το θεωρήσουμε πρόβλημα συμπεριφοράς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φοβία με ένα σκύλο και ένα American Staff κατευθύνεται πάνω του και ανεβαίνει πάνω στο κεφάλι του και αρχίζει τις τριγλιές ο άνθρωπος και τρέχει προς τα πίσω, δημιουργεί είναι μάθημα. Είναι όχι μόνο ενθουσιασμό, μπορεί να είναι και μάθημα ανάποδο για το σκύλο. Συνήθως ενθουσιάζεται περισσότερο. Ναι, μη σου πω ψέματα. Ναι, όχι, ναι. Σκέφτηκα ένα είδος ενθουσιασμού που το κατάπια. Συχνά πυκνά. Λοιπόν, άλλο. Άλλο, πες μου. Εσύ τα λες. Εγώ απλά συμφωνώ. Ωραία, καταστροφής. Είπαμε, ναι. Βγάζουν εύκολα άγχος αποχωρισμού. Τα κάνουν τα πάντα με το στόμα. Είναι τόσο έξυπνα που είναι πάρα πολύ καλή στην απόδραση. Πάρα πολύ και πηδάνε πάρα πολύ ψηλά. Ωραία. Δηλαδή δεν το περιμένεις αυτό. Ωραία, όσο ψηλά και να έχεις τη μάντρα σου δεν φτάνει. Πρέπει να το καταλάβεις. Ωραία. Οπότε είναι σημαντικό και ο εκπαιδευτής, ο οποίος θα εκπαιδεύει, να μην παρασύρεται μερικές φορές μαθαίνοντας το σκύλο να ανεβαίνει πολύ μεγάλα ύψη. Καταστροφή. Ναι, καταστροφή, γιατί θα ψάχνει το σκύλο, ο οποίος μπορεί να επιστρέφει επειδή είπαμε για τον άνθρωπο κεντρισμό, αλλά μέχρι να επιστρέψει γύρευε τι θα έχει κάνει έξω. Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω αυτά είναι τα βασικά κομμάτια που πρέπει να προσέξει κάποιος και να τα κάνει ήπια και να τα δουλέψει από την πρώτη στιγμή πάρα πολύ ήρεμα και λεπτομερώς. Θέλω να προσθέσω επίσης κάτι, αν θέλεις συμφωνείς μαζί μου. Το πρώτο βράδυ που έρχεται το κουτάβι στο σπίτι μας, κοιμόμαστε με το κουτάβι. Δεν βάζουμε το κουτάβι για να συνηθίσει στο διπλανό δωμάτιο και ουρλιάζει, γιατί εννοείται ότι θέλουμε να γίνουμε οικογένεια. Λοιπόν, δεν θα το μάθουμε να ουρλιάζει μια ζωή αν το βάλουμε δίπλα μας και έχουμε τη δυνατότητα όταν κλάψει να του δώσουμε γενικά, ένα χάδι νομίζω, νερό. Τον πρώτο καιρό νομίζω ότι θα είναι καλύτερα. Τον πρώτο καιρό είναι καλύτερα να είναι μαζί μας. Να δεθεί. Ακριβώς όπως θα κάναμε με έναν άνθρωπο. Αυτό. Εντάξει. Να μην πάθει σοκ. Αλλιώς μην πάρει σκύλο, ρε φίλε. Αν δεν μπορείς να σηκωθείς 3 ώρα τα ξημερώματα για να του δώσεις νερό ή για να το. Γιατί υπάρχουν πολλά σκυλιά τα οποία προειδοποιούν για τουαλέτα πάρα πολύ νωρίς. Και δεν μπορείς να ασχοληθείς, μην πάρεις σκύλο. Αλλά το ξαναλέω, επειδή είναι καταστροφικό και έχω δει σκύλους οι οποίοι από τον πανικό της πρώτης μέρας χάσανε μέρος του καλού χαρακτήρα τους, γιατί το να βρίσκεσαι ξαφνικά από μια οικογένεια στο πουθενά μέσα σε ένα κλουβί. Που δεν έχουν μάθει και κλουβί τα πιο πολλά. Που δεν έχουν μάθει και κλουβί με ήχους, ξένους, ανθρώπους, αυτό και τα λοιπά, και ξαφνικά σβήνουν τα φώτα και είσαι εσύ και μοναξιά, δεν είναι το καλύτερο ξεκίνημα. Γι' αυτό το λόγο, εγώ τουλάχιστον στα κουταβάκια μου, τα μαθαίνω από πάρα πολύ μικρά να κοιμούνται στο crate και επίσης να κοιμούνται το βράδυ κανονικά, κλειστά φώτα, τα πάντα, χωρίς εμένα δίπλα. Τους έχω βέβαια το χώρο να μπορούν να πάνε τουαλέτα γιατί είναι πολύ μωρά, αλλά τους κάνω μια προεκπαίδευση στο crate ώστε να μην φοβούνται και να το νιώθουν χώρο τους. Οπότε λέω στους νέους ιδιοκτήτες να προμηθεύονται crate και να μαθαίνουν εκεί, γιατί ήδη το έχουν μάθει και νιώθουν ασφάλεια. Καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαίνεσαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ειλικρινής, γιατί με την ταχύτητα που μιλάς αποκλείεται να σκεφτείς ψέμα. Δηλαδή είναι αδύνατον, έτσι. Μια Ιταλίδα πραγματική. Αγαπάς πάρα πολύ τα σκυλιά σου. Πάρα το εγγυώμαι, παρά το γεγονός ότι μπορεί να φαίνεται κάποιες στιγμές ότι αποτρέπεις. Να σου πω κάτι, κάποιες φορές ή προειδοποιείς αυτό περισσότερο
γιατί θέλεις τα σκυλιά σου να πάνε σε καλά χέρια. Ακριβώς αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Αργυρό. Εγώ σε ευχαριστώ, Χρήστο, μου να είσαι καλά.